πράγμα είναι γι' αυτό, ρε. Δεν έχουμε George Michael, δεν έχουμε πριγκίπισσα Λέια, δεν έχουμε Ρόδα στο Σύνταγμα. Τι διάολο έχουμε πια σε αυτή τη κοινωνία? Ρόδα ακόμα έχουμε, κάποια κομμάτια. Λείπουν κάποια κομμάτια. Αυτή είναι η Ρόδα, έγινε εκεί πέρα για να τη βάλει. Αν έχει κάνα από αυτά τα αγροτικά, τα ψηλά, να βάλει τη Ρόδα. Δεν έχει καμπίνες πάνω, έχει τίποτα. Τι Ρόδα έχουμε? Η Ρόδα που δεν γυρίζει και η Ρόδα που δεν έχει καμπίνες για να φιλοξενεί κόσμο. Τι Ρόδα είναι αυτή? Κάτσε ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ να καταλάβω την οργή σου πραγματικά. Ναι. Δεν μπορούμε να το πάρουμε ως μια εικαστική παρέμβαση? Είναι ένα θαυμάσιο γλυπτό. Ένα θαυμάσιο άχρηστο πράγμα στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή με συγχωρείς, αυτές οι μεταλλοκατασκευές τα γλυπτά στην πλατεία Αμμονίας, δηλαδή τι χρησιμεύουν? Τι εννοείς γλυπτά, δεν είναι γλυπτά? Είναι γλυπτά, αλλά... Εντάξει τώρα. Τι εννοείς? Δεν πάω να καταλάβω πραγματικά. Τα θέλουμε ως... Έχεις κάποιο πρόβλημα με τις εικαστικές παρεμβάσεις στην Αθήνα? Είναι εικαστικές πινελιές. Δεν μπορούμε να έχουμε και δηλαδή, μέσα στο Σύνταγμα. Ο Δρομέας, ας πούμε, για παράδειγμα, ο περίφημος Δρομέας που ξεκίνησε κάποτε την καριέρα του από την Ομόνοια και έφτασε εκεί απέναντι το Χίλτον, ας πούμε, δεν είναι μια λαμπρή εικαστική παρέμβαση? Εντάξει, ο Δρομέας είναι ξεκάθαρο ότι όσο περνάει ο καιρός πηγαίνει προς τα βρώμικα. Είναι τρομερό αυτό, έτσι. Δηλαδή, κάποια στιγμή να φτάσει. Στην πλατεία Μαυρίδα. Εκεί έχει στόχο να φτάσει. Στην πλατεία Μαυρίδα. Και να πει τα κοκαλά του. Ναι, 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 εκεί. Και μετά θα αρχίσει να πετάει κοιλιά κιόλα σιγά-σιγά. Θα γίνει ο Βρωμέας σε λίγο, έτσι, με τα βρώμικα που θα πάει να πάει. Βεβαίως. Δηλαδή, πραγματικά, όλοι αυτοί που έχουν σχεδιάσει τα διάφορα αγάλματα, γλυπτά αυτά κτλ. Βαρβιτουρικά παίρνουν όλοι. Κοίταξε, στην περίπτωση της Ρόδας νομίζω ότι έπεσε λίγο παραπάνω η σκούπα Φίλιπς τουρφάει τη σκόνη. Ναι. Πρέπει να έχει καλό πράγμα το πάρτι που πήγανε. Ναι. Δηλαδή αυτό που έχει γίνεται μάλλον με τη Ρόδα, ναι. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να πήγανε στα πάρτι αυτά τα ψαγμένα με την πρόσκληση που σου έρχεται με SMS, έτσι, αφού δηλώνει συμμετοχή, και εκεί πρέπει να είχαν πολύ καλό πράγμα. Ναι. Είχαν ποικιλία. Εννοείς ότι κάποιος εκεί σε αυτά τα πάρτι δεν είχε χρησιμοποιήσει τη σκούπα να σκουπίσει και είχε πάρα πολύ σκόνη ο χώρος? Μπράβο, αυτό ακριβώς λέω, ναι, αυτό ακριβώς λέω. Φασίνα δηλαδή. Ναι, αυτό ακριβώς λέω, ναι, αυτό. Και ήταν γεμάτο σκόνη την οποία κάποιοι θερνιζόντουσαν και κάποιοι έμπαινε στα ρουθούνια τους, ναι, φαντάζομαι. Θα τη μαζέψει κανείς. Ναι. Ναι. Κάποιος. Ότι αυτό που σε πιάνει αλλεργία και κάνεις αυτό το πράγμα, ναι, όταν. Ναι, διαρκώς. Όχι, μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Και πιο έντονο, όταν θες να ρουφήξεις από το ένα ρουθούνι πάρα πολύ για να φύγει ό,τι έχει από μέσα. Τις πατούσες, ναι. 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 Το... Γιατί είναι και η περίοδος τώρα που έχει κρύο που θερεί. Ναι, το ρουθούνι, μπορεί να κλείσει το ένα από τα δύο. Πώς τα λέγονται, τα Ρονάλ. Ρονάλ, τα Οτριβίν, τα Αντεξάρνα Σπρέι και τα λοιπά. Όλα αυτά τα πράγματα. Τα Φυσιομέρ είναι πολλά τέτοια. Τα Κοκοβιολέν. Ναι. Το κοκοβιολέν είναι το γνωριζός προϊόν. Δεν παίζει πολύ εδώ πέρα το κοκοβιολέν. Ναι. Ναι. Είναι καλό. Ανοίγει όμως. Αποσυμφορεί. Εξαρτάται ποιο φαρμακείο θα πάρεις βέβαια. Αποσυμφορεί. Ναι, πάρα πολύ. Είναι βασικό πάρα αυτό πράγμα να υπάρχει αποσυμφόρηση. Τσιτώνει λίγο. Ναι. Εντάξει, εσύ και γιατί άμα είσαι αποκομμένος, τσιτωμένος τους άλλους, δεν ανοίγει μύτη με τίποτα, πάω να πνεύσω. Κοίταξε, είναι ανάλογα με ποιο φαρμακείο θα πάρεις το κοκοβιολέν σου. Είμαι πάνω από τον κουραβιέ και δεν μπορώ, ας πούμε, λίγο. Μπράβο. Όπως είναι η άχνη. Ναι. Γι' αυτό, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Αλλά θέλω να πω, επειδή και ο αγαπημένος Κυριάκος Σταθερόπουλος που είναι σήμερα στον ήχο μας έβαλε λίγο Star Wars στην αρχή. Μεγάλη τιμή. Εγώ χειροκροτώ και για το Star Wars και για τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Κυρίως για τον Κυριάκο που έβαλε το Star Wars. Ναι. Καταλαβες. Τι έπαθε, τι κοπάνια, τι θες? Α, γιατί δεν λέμε κάτι για τον. Δεν έβαλε Star Wars ο Χοντοθύμιος. Ναι, αλήθεια. Θα αποθεωθεί στην ώρα του. Ορίστε. Α, είναι Star ο ίδιος. Α. Προς Τσουμπάκα μου φέρνει εμένα λίγο. Ο Χοντροθύμιος άνοιγε λίγο πράγμα, λίγο μια πλοκάτη. Ίδιος ο Τσουμπάκα. Έλα ρε Τσουμπάκα, πού είσαι? Καλώς τον Τσουμπάκα. Λοιπόν, ήθελα να μοιραστώ για 5 δευτερόλεπτα την εμπειρία μου. Κάθε μέρα μπαίνει και μοιράζει την ιστορία ο Τσούι. Έλα ρε Τσούι. Πώς γίνεται, ρε. Να μην σε χαρακτηρίσω. Κώστα Βαϊμάκη. Να φοράς τα ακουστικά που είναι υποτίθεται και το από εκεί ακούει την ενδοεπικοινωνία, μάλλον. Μπράβο. Σου μιλάω, δεν με καταλαβαίνεις, και ο άλλος που δεν φοράει ακουστικά καταλαβαίνει τι λέω. Αφού κοπανάς το τζάμι με την κεφάλα σου, πώς να μην καταλάβει? Και οι νεκροί καταλαβαίνουν. Αφού κατάλαβε τι είπα, αγόρι μου, εσύ το λέω και δεν καταλαβαίνεις. Ναι, εγώ είμαι σαν τον Bravestar, έχω τα αυτιά του λίγο. Αυτή ήταν η παρέμβαση που θέλεις να κάνεις. Ήταν πολύτιμη, αυτό το λέω. Υπερπολύτιμη. Ήταν πιο πολύτιμη και το γκολ του Ντελεάλη που ισοφάρισε. Ναι. Τώρα έρχεται και το δεύτερο. Τι άλλο είχε ο Bravestar? Είχε τα αυτιά του λύκου, του δύναμη της αρκούδας. Τι είναι αυτό που δείχνει, δεν κατάλαβα. Τα μάτια του γερακιού, μπράβο. Και κάτι είχε. Την ταχύτητα του Πούμα, αν θυμάμαι καλά. Speed of the Puma, αν θυμάμαι καλά. Δεν το θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, όπως έλεγα, δεν έχουμε George Michael, τα λέγαμε. Δεν έχουμε Leia πλέον, έτσι. Ναι, δεν έχουμε Leia πλέον.
αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται την έχουμε σε κάποια μελλοντική ταινία. Τα γυρίσματά της για το επόμενο κεφάλαιο έχουν γυριστεί, έχουν τελειώσει. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να, να βρουν έναν τρόπο να τη βγάλουν από την ταινία πλέον στο τελευταίο κεφάλαιο της νέας τριλογίας. Γιατί, αυτό λέω, γιατί να τη βγάλουν. Έχουμε δει ότι στο Star Wars και νεκρούς ανασταίνουν. Και τους γέρους τους κάνουν νέους. Ήδη έχουμε δει μια πιο νεαρή, λέει, αυτό ας πούμε. Γενικότερα λέω, ας πούμε, ότι... Δεν νομίζω θα πάνε μέχρι εκεί. Νομίζω ότι θα είναι πολύ νωρίς για να αποπειραθούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Κοίτα να σου πω, υπάρχει μια αγελάδα με κάτι χρυσούς μαστούς που αν πηγαίνεις και την αρμέγεις βγάζει ένα γάλα με λίγο επίχρυσο κακάο πάνω. Ναι. Είναι κακό πράγμα να σταματήσει να την αρμέγεις, γιατί άμα τη σταματήσει, πρίζονται οι μαστοί της. Γιατί κάνεις κακό στην αγελάδα. Δεν είναι ότι χάνεις εσύ το γάλα αυτό. Δεν νομίζω ότι. Λέω εγώ τώρα. Δεν νομίζω ότι θα πάνε σε τέτοιο σημείο. Ναι. Είναι τόσο νομίζω φανατικό το κοινό του πολέμου των άστρων που ήδη. Καταρχήν, ήδη επιτεθήκανε στην εταιρεία Cinnabon, βεβαίως. Γιατί? Γιατί. Μην κάνεις σποιλεριά τώρα, τρελή, για όσοι το έχουν. Όχι, καθόλου. Τη εταιρεία Cinnabon που έχει τα γλυκάκια αυτά. Ναι. Πώς θα είναι, τα κεκάκια, πώς διάλογο λέγονται. Τα στρογγυλά. Τα στρογγυλά. Ναι. Έβγαλε λοιπόν εσύ να πούνε ένα. Στο Μετρομόλ νομίζω έχει που είχα. Και εδώ, αν δεν κάνω λάθος, εδώ λέω. Στη Στάση Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Εδώ. Ναι, εδώ. Να, εδώ δίπλα. Εδώ. Ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου. Όπως τα λέει και ο Φαρούκος. Εδώ, να, εδώ. Εδώ. Βλέπετε, εδώ. Έτσι το είπες. Εδώ. Για πες. Ναι. Ανεβάσαν λοιπόν ένα tweet όπου έχουν κάνει, νομίζω με κανέλα, έχουν σχηματίσει με σκόνη κανέλα, ναι. Έχουν σχηματίσει το πρόσωπο της Λέα και έχουν βάλει ένα κεκάκι αυτά στρογγυλά, γιατί λέγονται buns ας πούμε, ναι. Ότι λένε ότι είχες πάντα τα καλύτερα buns στο σύμπαν. Συμπαν. Ναι, μπράβο. Και το πήραν δυστυχώς. Το πήραν πάρα πολλοί φίλοι του Star Wars ότι ρε παιδιά, διαφήμιση για την αλυσίδα. Καλά-καλά δεν πέθανε. Εγώ το βρήκα κάπως υπερβολικό. Όμορφο ήταν. Ναι. Μου φάνηκε ωραίο. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Και δεν τρώω και εσύ να μπω να πούμε. Ναι. Εγώ έχω δοκιμάσει είναι ωραία, θέλω να σου πω. Διαφήμιση δεν χρειάζεται να κάνουμε. Μια χαρά. Γιατί μου κάνεις. Δεν είμαι. Δεν είσαι. Εντάξει. Λοιπόν. Οπότε έχουμε όλες αυτές τις απώλειες, τις οποίες συζητάμε αυτές τις μέρες, τέλος πάντων καλός ή κακός, αλλά μέσα σε όλα τα δυσάρεστα πράγματα υπάρχουν και κάποια πολύ ευχάριστα πράγματα. Όπως. Ντένις Ρόντμαν. Ναι. Ηλικίας 55 ετών. 55 years young που λένε και στο χωριό μου, Κώστα μου. Ο οποίος υπέγραψε για να παίξει μπάσκετ στο Μεξικό. Τι να παίξει? Μπάσκετ, ναι. Στο Μεξικό. Τριπλή ενίσχυση για την ομάδα αυτή, την οποία ψάχνω να βρω. Ομάδα η οποία εδρεύει στο Μοντερέι. Λοιπόν, η οποία έχει τον Τζαμάριο Μουν, ο οποίος είχε περάσει από τον Ολυμπιακό για ένα μικρό διάστημα. Ασφαλώς. Ναι. Έχει τον Κινέζο γίγαντα Σαν Μινγκ, ο οποίος έχει ύψος 2,36. Ναι. Εντάξει, επίθενο. Φουέρτσα Ρέγκια, αν διαβάζω καλά, αγωνίζεται και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Άντι Πάνκο. Θυμίζω, Άντι Πάνκο ήταν το trade του Γκίστ. Ναι, ασφαλώς. Αυτός ο καλός άνθρωπος, ο Ρέπεσα, νομίζω ήταν τότε, και πήγαμε εκεί πέρα και λέμε: γεια σας, έχουμε τον 36χρονο Πάνκο και θέλουμε να το ανταλλάξουμε με ένα νέο αθλητικό και πολύ μπαμπακερό ψηλό. Λέει: βεβαίως, έχω τον άνθρωπό σας. Θα σας δώσω τον Γκίστ, δεν κάνει. Και θα πάρω τον Πάνκο στα 36 γιατί πρέπει να χτίσω πάνω του. Γιατί εμένα ο Γκίστ δεν μου κάνει. Ναι, και θέλω να παίξει να χτίσω πάνω του, ρε παιδί μου. Και ο 36χρονος Πάνκο είναι η ιδανική περίπτωση να χτίσει μια ομάδα για πολλά χρόνια. Εντάξει, είναι μια κολόνα μπασκετική ο Πάνκο. Τελικά, έχει δίκιο, ρε παιδί, γιατί αν συνεχίζει ο Πάνκο και παίζει ακόμα στα 40 κάτι του, γιατί πρέπει να είναι ο Πάνκο. Τώρα ήταν 36, τότε θα είναι. Τώρα, ρε παιδί μου, 40-41 πόσο είναι. Α, μην είναι. Άρα καλώ έχτιζε πάνω, δηλαδή το λέει υπερδικούλα του Πάνκο. Ναι. Λοιπόν. Αλλά εδώ το λέει υπερδικούλα του Ρόντμαν που είναι 55. Ναι. Καλά, η υπερδικούλα του λέει, δεν ξέρω αν το λέει το μυαλό του γενικότερα, ρε παιδί μου, είναι λίγο. Καλά, του. Λίγο... Ακούει φωνές ο Ρόντμαν γενικότερα. Ακούει φωνές. Ναι. Ακούει φωνές. Έχει παίξει βέβαια με τον Ζαν-Κλοντ Βαντάμ, που αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ασφαλώς. Έχει πάει μερικές φορές στη Βόρεια Κορέα. Βεβαίως. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πήγε, πέρασε υπέροχα εκεί με τον ηγέτη της καρδιάς μας. Τα είπανε, μιλήσανε για μπάσκετ, μιλήσανε για τέχνη, μιλήσανε για γυναίκες. Φαντάζομαι, μιλήσανε για όλα αυτά τα πράγματα. Τι ωραία ταινία αυτή με τον Βαντάμ και τον Ρόντμαν. Ναι, απίθανη. Απίθανη ταινία. Και μη ναι! Και μη ναι! Ναι, ναι! Αυτό δεν είναι που είναι στην αρένα και παλεύει με τον λιοντάρι ο Βαντάμ. Βεβαίως. Ναι. Θέλοντας να ξεπεράσει το δικό μας Ξανθόπουλο με την αρκούδα.
Κανείς το κατάφερε, ούτε καν ο Ντικάπριο στο Ρέβεναντ. Ούτε καν ο Σβαρτσενέγκερ στη μεγάλη ταινία του, και αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη ταινία που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Ηρακλής στη Νέα Υόρκη, ναι. Την οποία την έχω σε DVD, έχω να σας πω. Βεβαίως. Περήφανο κομμάτι της συλλογής μου. Mm-hmm. Πετράδι του στέμματος θα τη χαρακτηρίζει. Ναι, ναι, ναι. Πού ήταν αυτό που μου είχες πει κάποτε με αυτόν που εκτοξεύει την αρκούδα στο διάστημα? Στον Ηρακλή, με τον Ουφερίνιο. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε η μεγάλη άρκος. Σαφώς, ναι, ναι, ναι. Τη φέρνει δύο βόλτες πάνω από το κεφάλι του και την αμολάει στο διάστημα. Έτσι, μα έτσι έγινε. Ήταν μεγάλη αρκούδα ή μικρή? Γιατί ήταν η μεγάλη ή μικρή άρκτος αυτό που σημάδισε. Ήτανε, αν θυμάμαι καλά, ήταν και μεταλλική αρκούδα, τύπου ρομπότ. Ναι. Γιατί είναι. Όποιοι άνθρωποι εκεί έξω δεν έχουν δει τις δύο μεγάλες ταινίες Ηρακλής με Λου Φερίνιο, οφείλουν να το κάνουν. Ναι. Αφενός γιατί ο Λου Φερίνιο πραγματικά είχε εξακολουθεί να έχει ένα ταλέντο στην ομιλία. Ναι. Δεν το έχει πολύ γενικά το παλικάρι. Δεν πάω να καταλάβω τι εννοείς. Είναι εύγλωτος. Ναι, είναι εύγλωτος. Ναι. Σε κάθε περίπτωση αξίζει να το δείτε. Ναι. Double Team λεγόταν Double Team, η μεγάλη ταινία με Van Damme και Ρόντμαν. Διαλέξαμε όνομα μπασκετικό για να ταιριάζει ο Ντένις Ρόντμαν. Ναι. Ναι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Θα μπορούσα να τη λέμε, ξέρω εγώ, backdoor. Αν ήταν, ξέρω εγώ, ταινία πορνό και παίζει ρόλο, θα λεγόταν backdoor. Να στο πω και έτσι. Ναι. Εύκολα. Ναι. Δεν θα ήταν ωραίο να. Αν ήταν ταινία, ξέρω εγώ, στη θάλασσα, θα λεγόταν coast to coast. Μ' αρέσει. Δεν θα ήταν ωραίο να είχε κάνει το τρέιλερ ο Σάκοτα. Double team! Με το Ζακλό Βαντάμ και πώ το λένε άλλο. Δεν θα ήταν ωραίο να κάνει το σποτάκι ο Ντράκα Σάκοτα. Θα ήταν ωραίο, ναι. Τι άλλο θα μπορούσε να λέει ο Τίμιος? Ο Dragon Sakota, τι άλλο θα μπορούσε να λέει. Ναι, ναι, θυμίζω παίζει Mickey Rourke, Van Damme. Που θα έπρεπε όμως να έχει τις παύσεις στον τρέιλερ, έτσι. Ναι, βέβαια. Μια ταινία με Double Team. Ξέρεις, να έχει τις παύσεις αυτές. Τις απαραίτητες παύσεις. Θα ήταν ωραίο, ναι, θα ήταν ωραίο. Κάθε θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά με τις διαφημίσεις ο Dragon Sakota. Πραγματικά πιστεύω θα μπορούσε να κάνει άπειρα πράγματα. Και μου κάνει εντύπωση που επιμένει να θεωρεί ότι μπορεί να δώσει κάτι στο μπάσκετ. Αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Άστρο, παιδάκι μου. Το θέμα δεν είναι τι μπορεί να δώσει στο μπάσκετ. Το θέμα είναι τι μπορεί να πάρει από το μπάσκετ. Κάτσε. Εννοείς, φαντάζομαι, τι μπορεί να πάρει από το μπάσκετ σε επίπεδο γνώσης. Ναι, 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 ναι. Γιατί είναι γνωστή άλλωστε η αγάπη που έχει ο Σάκοτα για την πρόοδο του μπάσκετ. Φαντάζομαι. Νομίζω ότι καταλαβαίνω θες να πεις. Εννοείς, φαντάζομαι ότι ο Σάκοτα, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του για το επάγγελμά του γενικότερα, για την ηλικία γενικότερα, καίγεται ακόμα για να μάθει όλες τις τελευταίες εξελίξεις για το μπάσκετ. Βεβαίως, τα συστήματα. Βεβαίως. Εγώ θα έλεγα, το πήγαινα παραπέρα και θα έλεγα το μπάσκετ έχει ανάγκη τον Σάκοτα όσο και ο Σάκοτα έχει ανάγκη το μπάσκετ. Ναι, ναι, όχι, εντάξει. Νομίζω ναι, καταλαβαίνομαστε. Ναι, ναι, καταλαβαίνομαστε απόλυτα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή όλη την ιστορία που ανοίξαμε με τον Ντένις Ρόντμαν. Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος έχει παίξει τελευταία φορά το 2006 στη Μεγάλη Βρετανία με τους Brighton Bears. Να η αρκούδα. Να η αρκούδα. Με τις αρκούδες του Brighton, με τη σπουδαία αυτή ομάδα. 10 χρόνια πριν στα 45 του. Και πλέον στα 55 σου λέει: τι καθόμαστε εδώ πέρα και κολοβαράμε. Πάμε παίξουμε λίγο μπασκετάκι, ρε παιδιά, στο Μεξικό. Και έχει γίνει μεγάλη αφίσα. Πρόμο της ομάδας του, Bienvenidos, και έχει τον ψηλό, τον Κινέζο που λέμε 2.36, το Ρόντμαν δίπλα, ο οποίος είναι σκημένο δίπλα, δίπλα. Ναι, έχει κρυμάτσα, ναι, ναι, ναι. Και δεν θυμάμαι αν ο κύριος δίπλα είναι ο Τζαμάριο Μουν, δεν θυμάμαι το πρόσωπό του, η αλήθεια είναι. Λίγκα de las Américas FIBA, γράφει πάνω η αφίσα. Νουέστρος, Ρεφουέρζος, διάφορα, εν πάση περιπτώσει, μεξικάνικα εκεί που γράφει. Ναι, ο Τζαμάριο Μούν είναι στην αφίσα. Και προμοτάρουν οι άνθρωποι την πραγμάτια τους. Κάνει λίγο, ξέρεις, σαν τσίρκο. Έχουμε το 236, έχουμε το 50χρονο Ρόντμαν. Ξέρω εγώ, μπορεί να έρθει ο Βαντάμ. Έχουμε το Μίκι Ρούρκ. Ξέρεις, έχουμε το Τζαμάριο Μούν. Ωραία πράγματα. Εγώ θα πήγαινα να πληρώσω εισιτήριο να το δω αυτό. Τουλάχιστον μια φορά θα πήγαινα. Όλοι μας θα το μια φορά τουλάχιστον θα πήγαινα. Μια φορά θα πήγαινα. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε μέρες ηρεμίας. Μέρες μεταγραφικής ενίσχυσης. Θα μας λείψει ο Πασχέντζια. Κοίταξε, νομίζω ο Πασχέντζια, ο οποίος πραγματικά άλλαξε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ναι. Με την παρουσία του Κώστα μου. Και ένα πλήγμα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα πρέπει να δει πώς θα το αναπληρώσει αυτό το κενό.
Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, δεν είναι λιοντάρι, ρε άμπαλ, είναι τίγρης. Εντάξει, παιδιά, μην κάνετε έτσι. Λέει εδώ. Ναι, βεβαίως. Έκανε τον Έλληνα τρομοκράτη Σταύρος ο Μίκης Ρούρκ στην ταινία. Το είχα ξεχάσει αυτό το στοιχείο. Γιατί γελάτε, δηλαδή. Το είχα ξεχάσει αυτό το επιτυχώ. Χαρά, εγώ το θύμιο. Χαρά. Έκανε τον τρομοκράτη Σταύρος. Εντάξει, πραγματικά, εάν αν κοιτάξει σε πόσε αμερικάνικες και αγγλικές παραγωγές παίζει να είναι χαρακτήρας Έλληνας, τον οποίο τον λένε Σταύρος. Δεν έχουν άλλο όνομα. Ναι, δεν θα λέγεται Μίτσος εσύ. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Μπάμπης, ξέρω εγώ. Κούλης. Σπύρος Βροντάς, το Wire. Ναι, Σπύρος Βροντάς, βεβαίως, ναι. Το Βροντάς όμως είναι λίγο Βροντάς, καταλαβες, δεν είναι. Σπύρος, αλλά είναι κοντά, Σπύρος, Σταύρος, είναι κοντά, δεν είναι πολύ μακριά. Λοιπόν, και Χάλκ είχε παίξει. Βεβαίως, βεβαίως ήταν ο Χάλκ. Στην ταινία λέει με Μίκη Ρούρ και Ρόντμαν και τα λοιπά, το καλύτερο είναι στο τέλος όπου οι ήρωες σώζονται από την έκρηξη που γκρεμίζει το Κολοσσέο, κρυμμένοι πίσω από αυτό με το πολιτή Πέψη, λέει ο έμπειρος μέδιας. Είναι πολύ σημαντική η λεπτομέρεια ότι κρύβονται από πίσω, πέφτουν στην τρίμια, αλλά ο αυτόματος πολιτής τους σώζει. Είναι το αντίστοιχο με τη σκηνή από το τελευταίο Ινδιάνα Τζόουνς που κρύβεται μέσα στο ψυγείο για να γλιτώσει την πυρηνική έκρηξη. Ναι. Το οποίο εκτοξεύεται το ψυγείο 500 μέτρα πέρα, βγαίνει έξω. Είναι... Σε αυτό το πώς λεγόταν, Ινδιάνα Τζόουνς και. Έσχος! Όχι, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Τι ήταν αυτό το πράγμα, Χριστέ και Παναγία. Ναι. Κάθε να πω τώρα για το. Α, ήθελα να πω το εξής. Για τον Πασχένσια, θα σου πω. Όχι για τον Πασχένσια, για το Κολοσσέο ήθελα να πω. Ναι, για το Κολοσσέο. Είναι κάτι αντίστοιχο, δηλαδή. Έχει παλέψει το Κολοσσέο αυτό, θες να πεις. Όχι. Θέλω να πω. Ωραίο θα ήταν να σε δούμε με λάδι αλλημένο. Οπωσδήποτε. Με πανί να καλύπτει, ας πούμε. Τα... Αλλά λέω το εξής, παιδί μου. Ναι. Είσαι, ξέρω εγώ, ο υπεύθυνος αρχαιοτήτων της Ρώμης. Εγώ είμαι αυτός. Εσύ, οποιοδήποτε. Ωραία, είμαι εγώ. Έρχεται μια αμερικανική ταινία παραγωγής και λέει: ναι, γεια σας. Θα ήθελα να κάνουμε ένα γύρισμα στο Κολοσσέο. Ναι. Έχουμε εδώ πέρα ο κύριος Μίκη Ρούρκ, ο κύριος Βαντάμ, αυτό, Ρότμαν κτλ. Με το που βλέπεις αυτό το cast και έχεις το Κολοσσέο να το διαχειρίζεται, με μένα έρχονται πολλοί άνθρωποι φαντάζομαι να σου ζητήσουν να γυρίσουν ταινία. Εξακολουθώ να είμαι εγώ ο υπεύθυνος, έτσι. Ας πούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, με το που σου λένε ότι είναι. Λες, να δω την υπόθεση. Ναι. Δηλαδή, ναι. Μην είναι κάτι προσβλητικό απέναντι στα τέτοια. Ναι. Διαβάζεις 5 σελίδες την υπόθεση. Ναι. Λες, η σκηνή που αφορά στο Κολοσσέο. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ τι θα κάνω. Ξέρω τι θα απαντήσω εγώ. Δεν πρέπει να απαντήσεις κανονικά με το που βλέπει αυτό να πει. Α το διάλογο από εδώ πέρα! Όχι, η απάντηση είναι δωρεάν! Τίποτα! Απλά μπείτε μέσα! Και ό,τι χαλάζετε, κερασμένα από μένα. Να υδρώσετε κιόλας, να ποτίσει ο ίδρωτας του Ντένις Ρόδμαν και του Ζαν Κλον Βαντάμ το χώμα του Κολοσσέου. Γιατί έχει τώρα και λέει, κύριε διευθυντά μου. Ναι. Εδώ μέσα στο Κολοσσέο έχουν γίνει μάχες και μάχες. Λεοντάρια, χριστιανοί, θάνατοι αυτά. Να σου φέρω εγώ μια τίγρη να παλέψει, να θυμηθούμε εκείνες τις μέρες. Και μην νομίζεις, ο Βαντάμ χριστιανός είναι. Δεν κάνω. Ναι. Κανονικά ο διευθυντής εκείνης που το βλέπεις ή τους δέρνεις κανονικά. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, οκ. Okay. Ή αμολάς λιοντάρια κανονικά και τους κυνηγάνε γύρω-γύρω και εσύ κάθεσαι, ας πούμε, και πίνεις το εσπερέσο και απολαμβάνεις. Ή τους λέει, ας το διάλογο από εδώ πέρα που ήρθατε εδώ πέρα που κάνετε τσίρκουλο το Κολοσσέο. Τραβάτε στο Μετράνο. Ρε εσύ το Κολοσσέο. Εγώ θα τους έβαζα μέσα, θα τους υποδεχόμουν και θα τους έρενα με λουλούδια. Δηλαδή, όπως πλησιάζω στο Κολοσσέο, θα είχα κομπάρσους να ρίχνουν ροδοπέταλα από την κορυφή, από τις κορυφές των κερκιδών. Έχεις στείλει ένα mail εσύ, γιατί ήταν πολλά αυτά που ήθελες να πεις. Δεν βλέπουμε τα mail σήμερα που το έστειλες. Θα μείνει, η αλήθεια είναι. Καλά, πραγματικά πιστεύατε ότι θα έλειπε ο Γιάννης και θα κοιτούσε ο Κώστας τα mail? Ναι, καλά, ναι. Μα τίποτα δεν έχετε μάθει τόσο καιρό. Τι, εννοείται. Λοιπόν, και διάφορα άλλα. Ναι, πρέπει κάποια στιγμή να αναφερθούμε σε αυτές τις αγαπημένες ταινίες. Εντάξει, έχουμε ξαναφέρει από την εκπομπή αυτή, από το Fight Club, γιατί ξέρω το έχουμε πει και μαζί στο Sky. Ότι υπάρχουν διάφορες ταινίες του Βαντάμ. Ναι. Από ξέρω εγώ, το kickboxer στα νιάτα του μέχρι διάφορες ταινίες τώρα όπου είναι γερο Σφίχτερμαν που προσπαθεί μεστός και ξέρω εγώ 50-55 mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά έτσι πολύ όριμος τα λοιπά. Έχει υπάρξει μία ταινία στην οποία ο Βαντάμ προσπάθησε να παραστεί στον ηθοποιό. Στο JCVD, λες. JCVD, ναι, το οποίο είναι τα αρχικά του ονόματός του. Όπου ουσιαστικά υποδίεται, ας πούμε, έναν στάρ σε παρακμή. Τον εαυτό.
εαυτό του ουσιαστικά, υπό μία έννοια. Λοιπόν, όπου έχει ίσως την πιο κομική στιγμή του παγκόσμιου κινηματογράφου. Στον καθρέφτη, λες. Στον καθρέφτη, ο οποίος πολεμάει με τους δαίμονές του, Μάκη μου, και παίρνει κάτι εκφράσεις που έτσι δείχνει πόσο πολύ πονάει εσωτερικά, πόσο σκίζει την καρδιά του. Δεν υπάρχει κάτι πιο αστείο από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει να γέλαγα, πρέπει να άκουσε γειτονιά. Ειδικά στο δόλιο Φαντάμερ, σύνα μου γάξει λύκη. Ωραία θα πάω. Ωραίο, ναι. Δεν μπορεί. Ξεκινάει η ταινία, κάτι σαχλαμάρες, κάτι ομοιρίες, κάτι βλακίες, κάτι αυτό. Ένας παρηχμασμένος στάρ του κινηματογράφου που δεν τον θέλει κανείς, που δεν τα πηγαίνει καλά με την οικογένειά του, που έχει τις εσωτερικές του αναζητήσεις. Λέω, εσύ πολύ κουλτούρα για Φαντάμερ αυτό το πράγμα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Ναι. Και φτάνει η στιγμή. Και φτάνει η στιγμή εκεί στον καθρέφτη που παλεύει με τους δαίμονές του. Και να μπράγα τη θόρεση. Μιλάμε να έχω πέσει κάτω και να κοπανιέμαι. Δεν γίνεται να το βλέπω αυτό το πράγμα. Και λες, γιατί βρε αγόρι μου θες να παραστήσεις τον ηθοποιό. Μια χαρά δεν είσαι τόσο καιρό που παριστάνεις τον kickboxer, τον χορευτή, τον σφίχτη, τον κακό, τον νταΐ. Απ' την άλλη θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι τον ηθοποιό τον οποίο τον μάθαμε, γιατί ο πρώτος σημαντικός πρωταγωνιστικός του ρόλος, μάλλον πιο σημαντικός του ρόλος, δεν είναι πρωταγωνιστικός, είναι ο ρόλος του Ιβάν του Κρουσέσκη, του Ρώσου, στο No Retreat, No Surrender, όπου ο πιτσιρικάς μαθαίνει πολεμικές τέχνες από το φάντασμα του Μπρους Λι. Ναι. Πολύ κάτι το οποίο έχει συμβεί σε όλους μας εδώ που τα λέμε. Ποιος δεν έχει από το φάντασμα του Μπρους Λι. Που έχουν βρει έναν άνθρωπο που όχι μόνο δεν του μοιάζει το κακομοίρι του Μπρους Λι, του έχουν βάλει και μια καούκα. Ένα κατσαρολόμαλο μπάσκετο του φέρει και του έχουν φάρει και μια και ένα μπαρμπρίζ γυαλί λίου για να του καλύψει το μισό πρόσωπο, μήπως το γλιτώσουν. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Αφού σας πούμε δύο-τρία σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι ότι είναι μαζί μας το Collagen Proactive, το οποίο κατανέμεται και συσσωρεύεται στον αρθρικό χόνδρο, π.χ. στα γόνατα του αγκώνες, εκεί ακριβώς δηλαδή που είναι απαραίτητο, βοηθώντας στην καλή λειτουργία των αρθρώσεων, διότι έχουμε ξαναπεί όταν κάποια στιγμή αρχίζουν και τρίζουν οι μεντεσέδες, αρχίζουν και ακούς κάτι τις αρθρώσεις λίγο να τρίζουν περίεργα, είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι χρειάζεσαι κολαγόνο και το Collagen Proactive είναι αυτό που να σου δώσει με φυσικό τρόπο κολαγόνο. Και να σου δώσει, γιατί όχι. Μπορεί να κάνει όλη αυτή τη δουλειά με ένα καπάκι περίπου 20 ml την μέρα, το οποίο έτσι θα δείτε πόσο καλό μπορεί να κάνει στον οργανισμό μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο πράγμα που θέλουμε να σας πούμε, και κάτσε να τσεκάρω ότι είναι σήμερα, βεβαίως σήμερα και σήμερα λοιπόν. Για δες. Έχουμε δύο βιογραφίες του Michael Jordan, 640 σελίδες η καθεμία. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τον Michael Jordan. Καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για μένα το μεγαλύτερο αθλητή παγκοσμίως, η οποία βιογραφία έχει λεπτομέρειες και πληροφορίες από τη διαδρομή του, από, δηλαδή από το ξεκίνημα, από το τίποτα μέχρι την αιωνιότητα που έχει ήδη εξασφαλίσει. Για να εξασφαλίσετε κι εσείς με τη σειρά σας μία από τις δύο αυτές βιογραφίες, μπορείτε να στέλνετε SMS από τώρα μέχρι τις 11.30. Γράφετε Sport FM, Sport FM το γράφετε για την ακρίβεια στο κινητό. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο, ακόμα ένα κενό και τη λέξη βιβλίο. Όλο αυτό το στέλνετε στο 19.000. Η χρέωση είναι 1 ευρώ και 24 λεπτά μαζί με τον ΦΠΑ. Η κλήρωση, ξαναλέω, θα γίνει σε 11.30. Δύο τυχεροί θα κερδίσετε από μια βιογραφία του Τζόρνταν. Πριν πάμε σε διακοπή, θα έλεγα μείνετε μαζί μας, διότι σε λίγα λεπτά θα υπάρξει ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, πολύ σημαντικός για την εκπομπή και για όλους εσάς, ο οποίος θα κάνει την τελευταία του εμφάνιση στην εκπομπή για το 2016. Θα μας πει τις ευχές του. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε για ποιον μιλάμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αγαπηθεί όσο ελάχιστη, σε λίγα λεπτά στο Fight Club. Πες το κομμάτι σε παρακαλώ που παίζει για τον κόσμο που ρωτάει. Jungle Fever. Jungle Fever λοιπόν. Κάποιος νομίζω ότι έχει κάποιες πονηρές ροζ διαθέσεις και θέλει να το βάλει αυτό. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή θες να το βάλεις αυτό που βογκάει και πίσω ότι εδώ πέρα φτιάχνω ατμόσφαιρα. Παρακαλώ, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Γεια σας. Fight Club. Σήμερα με άλλο guest star σχέση με χθες. Μάκης Παπασημακόπουλος μαζί μας και Κώστας Βαϊμάκης. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 12. Κυριάκος Σταθερόπουλος έκανε ένα τεράστιο comeback. Πραγματικά. Μεγαλύτερο και από τη Άτζελας Δημητρίου. Ένα τεράστιο comeback. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Σταθερή αξία. Σταύρος Χοντροθύμιος. Οργάνωση επιμέλεια, άρχισε συνταξία και όλα τα σχετικά. 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνα που θα χρειαστείτε μετά τις 12. Έκτος αν τύχει κάτι έκτακτο και θέλει να μας τα πείτε τώρα. Και οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο ένας μέσω κινητού τηλεφώνου, γράφεται
σούπερ αφήνεται κενό. Γράφετε ό,τι θέλετε, αποστέλλετε στο 19400 με χρέωση 31 λεπτά ένα SMS και μηνύματα μέσω ίντερνετ. Μπαίνετε στο site του Sport FM, www.sportfm.gr, sportpavlafm.gr για την ακρίβεια. Εκεί πάνω δεξιά υπάρχει ένα μεγάλο τετράγωνο με κόκκινο, με μαύρα και άσπρα γράμματα που λέει Radio Live. Εκεί πατάτε, εκεί μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα του Sport FM και μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία εμείς εδώ θα διαβάζουμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και θα απαντάμε πλην κάποιων εξαιρέσεων, θα απαντάμε μετά τις 11.30. Αλλά, κυρίες και κύριοι, όπως σας υποσχεθήκαμε, υπάρχει ένας άνθρωπος, δικός μας και δικός σας άνθρωπος, τον οποίον έχουμε σήμερα μαζί μας, τον οποίο δεν έλειψε ποτέ από κοντά μας στην πραγματικότητα. Όχι εγώ. Όχι εσύ, εσύ έλειψε από κοντά μας. Ένας άνθρωπος που δεν έλειψε ποτέ από κοντά μας και ο οποίος θα είναι εδώ σε αυτή την, έτσι, για τελευταία εμφάνιση για το 2016, για να δώσει τις ευχές του και να μας πει μερικές κουβέντες από καρδιάς. Και ομολογώ ότι με μεγάλη χαρά θα έχω την ευκαιρία και εγώ να μιλήσω. Δεν έχω, δεν το καταφέρει ποτέ. Και πραγματικά είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε εδώ, γιατί δεν κάνουμε εδώ εκπομπή μαζί. Κάνουμε συνήθως με τον Γιάννη. Αλλά έτυχε σήμερα που είναι εδώ ο Μάκης Παπασημακόπουλος να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Μακ Πάπας, τον τεράστιο Μακ Πάπας. Γεια σου, Μακ! Όχι, τι έγινε. Τον έχουμε τώρα, γιατί μήπως έπεσε ο δορυφόρος. Γεια σου, Μακ! Hello, Costas. Hello, John. How are you? Δεν είναι ο Τζον εδώ, είναι ο Μάκης Παπασημακόπουλος. Δεν έχει σημασία. Κανονικά. Hello, Μάκης. Hello, hello, Κώστας. I don't know the guy. Δεν πειράζει. Σε ξέρει εκείνος, όπως σε ξέρει όλη η Ελλάδα και όλη, επίσης, όλη η ομογένεια και όλη η Αμερική. Τι κάνεις, Μακ? Είμαι καλά. We're having a good Christmas here. Έχετε στην Ελλάδα κρύο, Έχουμε κρύο, ναι. Έχουμε κρύο και τις επόμενες μέρες θα έχει ακόμα περισσότερο, θα χιονίσει και διάφορα τέτοια πράγματα. Πώς λέτε, δεν σας χάλασε? Ναι, πώς το λέτε εκεί, τα μπυλοζύρια? Τα μπυλοζύρια και στο ρούφι και τέτοια. Ναι. Πώς το πάμε το άλλο? Στο ρούφι. Ρούφι. Yeah, like when you go out on the roof. Α, μάλιστα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Κατάλαβα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί στη Νέα Υόρκη, στην Αστόρια που είναι στολισμένη, η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει παντού? Κοίταξε, η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει παντού ούτως ή άλλως, ναι. Γιατί we made the world, you know, εμείς κάναμε το θάλασσα, τα δέντρα. Ναι. Ναι. Δεν τα κάναμε. Ασφαλώς και τα κάναμε. Γιατί... Το έχουμε πει και την άλλη φορά, το άγαλμα της ελευθερίας, όλα αυτά τα πράγματα είναι... Ναι, όλα αυτά, ναι, είναι ελληνικά, δεν είναι καλό μου. Ναι. Όχι, αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Και τη θάλασσα εμείς κάναμε τη θάλασσα. Εμείς είπαμε να βάλουμε νερό στη μέσα σε γούβα. Ναι. Και μετά βάζαμε κι άλλο. Ναι. Θα ήθελα, Μακ, και περιμένει και ο Μάκης Παπασημακόπουλος που είναι δίπλα, για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι έχεις δει, Μάκη, να το πούμε για την ιστορία με το αυτό το πράγμα που συνέβη στο κέντρο της Αθήνας. Με το London Eye, ας πούμε, με όλα αυτά. Με τη Ρόδα, με τη Ρόδα, εν πάση περιπτώσει, που δεν γυρίζει. Φαντάζομαι ότι ο Μακ θα το έχει δει όλο αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, νομίζω κιόλας ότι το σημαντικό είναι να ρωτήσουμε τον κύριο Μακ, κιόλας δεν πρώτη ευκαιρία και να μιλήσω, ότι Ρόδες υπάρχουν παντού. Ναι. Αλλά στην Ελλάδα πρωτοτυπήσαμε. Δεν ξέρω αν ξέρει και γνωρίζει ακριβώς τι είχε γίνει. Φαντάζομαι, επειδή παρακολουθεί τα δρόμενα από πολύ κοντά, παρότι βρίσκεται μακριά, νομίζω ότι έχει παρακολουθήσει καλά όλο αυτό το σκηνικό. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν αστείο, κάποιοι ντροπιαστικό, κάποιοι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Μακ, τι έχεις δει εσύ? Κάθεστε, κοίταξε, για μένα δεν είναι καθόλου αστείο όλο αυτό. Ναι. Είναι οι Έλληνες και πάλι, we're ahead of the curve, you know. Ναι. Εμείς είμαστε μπροστά, γιατί στο Λονδίνο, where they got that piece of shit, that London Eye thing, ανεβαίνεις και πάει πάνω και βλέπεις το Λονδίνο. Και τι έγινε? Το Λονδίνο το βλέπεις και στο χάρτη. Ναι, και σε μια ταινία, ας πούμε, άμα κάτσεις να δεις, ναι. Yeah. Δεν το έχει δει κανείς στο Λονδίνο, θα το δει στη Ρόδα. Ναι. Άσε που έχει και κρύο πάνω εκεί, ανεβαίνεις πάνω, ας πούμε, και κρυώνεις, παιδί μου, στο Λονδίνο. Τώρα ανέβεις πάνω, τώρα κρυώνεις. Τι το ωραίο έχει να κρυώνεις? Έχει heating, έχει μέσα θερμάστρα και έχει σόμπα. Ναι. Τι ωραίο έχει να ανεμπήσεις, να πεις, σαν να μπαίνεις στο microwave όμως. Τι πλάκα έχει αυτό το πράγμα να ανεβαίνεις πάνω? Exactly. Στην Ελλάδα μας. Ναι. Φέραμε τη Ρόδα η οποία δεν γυρνάει. Ναι. It's a good thing. It's something new. Είναι ωραίο καταρχάς να πεις ότι έχω μια Ρόδα που δεν γυρνάει.
Και όχι μόνο αυτό, ο Κάσας, είναι ότι έφερε τη ρόδα στην οποία δεν μπαίνει και κανείς μέσα. Αυτό πάλι που το πας, ότι είναι μια ρόδα, τη βλέπετε από κάτω τη ρόδα, ναι, τη βλέπουμε, δεν μπορείτε να ανεβείτε. So, γιατί να είναι αστείο αυτό, γιατί να μην είναι, it's a great thing, the Greeks have done it again. Ναι. Suck a dick. Ναι. Εννοείς ότι σαν Ελλάδα πάντα πρωτοτυπούμε, ναι, ότι σαν Ελλάδα πάντα πρωτοτυπούμε. Είμαστε μπροστά εμείς, δεν είναι οι άλλοι μπροστά. Ναι. Δεν είναι να βγάζει συνέχεια τους ανθρώπους και να λένε την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα δεν κάνει αυτό, δεν κάνει εκείνο. Ναι. Εμείς είμαστε μπροστά. Ναι. Τι άλλο έτσι ωραίο συμβαίνει αυτές τις γιορτινές μέρες εκεί στην Αστόρια? It's a good time, you know, ναι. Γιατί έχει κρύο, έχει το στολισμό, έχουμε τα ελληνικά τραγούδια, mm-hmm. μαζευόμαστε, παίζουμε τάβλη, κουμκάμ, όλα τα παραδοσιακά πράγματα τα ελληνικά που κάνουμε στον τόπο μας. Είναι παραδοσιακό το κουμκάμ τις γιορτές? Δεν είναι. Ναι. Στο δικό μου το σπιτικό είναι. Ναι, όχι, δεν είναι. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Δηλαδή, αν είναι παραδοσιακό, είναι παραδοσιακό. Άλλο που σου πει, ξέρω εγώ, εμείς παίζουμε στούκι αυτές τις μέρες. Παίζουμε 21. Δεν το ξέρω το στούκι. Παίζουμε 31. Ξέρω εγώ, παίζουμε τέτοια πράγματα. Το στούκι, τι είναι το στούκι? Το στούκι το λένε αλλιώς και την 21 τη λένε και στούκι. Oh, so it's a different name. It's like 21 or στούκι. Ναι, or blackjack, ξέρω εγώ, ναι, κάπως έτσι. Because stooky sounds like something you do with someone. Ναι. Λίγο. Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω κι εγώ. Έτσι τα έχουμε μάθει όλα αυτά τα πράγματα, έτσι τα λέμε. Λέγαμε και μια είδηση νωρίτερα με τον Μάικ Παπασημακόπουλο σχετικά με τον Ντένις Ρόντμαν και το Μεξικό. Τελικά αυτό το πράγμα αποδείχθηκε ότι μάλλον είναι φάρσα. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Μάκη, για τον Ντένις Ρόντμαν. Ενδέχεται. Είναι κάτι σχετικά με την Πρωταπριλιά. Ναι, γιατί στην Ισπανία, τέλος πάντων, η αντίστοιχη Πρωταπριλιά, η μέρα δηλαδή που λέμε ψέματα εμείς, είναι η σημερινή μέρα στην Ισπανία, είναι 28 Δεκεμβρίου. Ναι. Άρα όλη αυτή η ιστορία με τον Ρόντμαν ενδέχεται να είναι και πλάκα. Βέβαια, εγώ κρατάω και μια πισινή, δεν ξέρω εσύ, γιατί ο Ρόντμαν είναι και λίγο. Δεν είναι και άνθρωπος να πεις ότι ναι, δεν είναι ικανός. Φαντάζομαι ότι τίνει περισσότερο προς το αυτό το ότι είναι πλακίτσα, ας ναι, πούμε. Ναι, δεν ξέρω κατά ναι, πόσο ισχύει ή ναι, δεν ισχύει. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ο Μακ Πάπας, επειδή τα παρακολουθεί και μπορεί τώρα να ασχολείται με τη μουσική, αλλά υπήρξε ένας σπουδαίος μάνατζερ αθλητών, νομίζω ότι θα έχει τις άκρες και την πληροφόρηση να μας πει αν αυτό το πράγμα ισχύει ή όχι. Μακ, τι λες εσύ? Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ναι. Δηλαδή ισχύει from, like, από μία μεριά, ναι, αλλά και δεν ισχύει από την άλλη. Ναι. Εγώ νομίζω μπορώ να καταλάβω τι εννοείς, αν θες να γίνει λίγο πιο σαφής για ακροατές οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν αυτό που λες. It's difficult to explain to people that don't know, ναι, αλλά θα προσπαθήσω. Λοιπόν, ναι, δηλαδή ο Ρόντμαν έπαιζε μπάσκετ, mm-hmm, like before. Ναι. Και τώρα κάποιοι λένε ότι θα ξαναπαίξει μπάσκετ. Ναι. Τώρα. Ναι. So, ναι, μεν θα παίξει μπάσκετ, αλλά δεν θα παίξει. Ναι. Όχι, είναι απόλυτα σαφές. Ναι. I think it's pretty clear. Ναι. Άμα το σκεφτείς λίγο. Ναι. Δηλαδή θα είναι σαν να παίζει μπάσκετ, αλλά δεν θα παίξει. Something like that. Ναι. Κάπως έτσι, ναι. Ναι. I think it's pretty clear, no? Ναι. Όχι, εγώ, εμένα με έχεις καλύψει απόλυτα. Δεν έχω κάποια απορία, ας πούμε, σε όλο αυτό το πράγμα. Maybe it's difficult for people that έχουν ασχοληθεί με την, ναι, με το agency. Σωστό. Σωστό. But it's όταν το βάλεις κάτω και πεις θα παίζει basketball. Ναι. Αλλά δεν θα παίζει basketball το basketball που ήταν. Ναι. Ναι. Θα παίζει ένα πιο όριμο μπάσκετ, ας πούμε, το μπάσκετ του ενός ανθρώπου που είναι 55 χρόνια και έχει πια, ας πούμε, τη σοφία μέσα του. Yeah, the wisdom. Ναι. Μακ, να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Ο νέος πλανητάρχης, ο άνθρωπος τον οποίον στήριξες με όλους τους τρόπους και εν πολλής χρωστάει την επιτυχία αυτή της εκλογής του σε σένα. Γνωρίζεις, ούτως ή άλλως και εσύ, Μάκη, έχεις παρακολουθήσει, έχεις ακούσει εδώ από την εκπομπή πόσο μεγάλη προσπάθεια έκανε ο Μακ Πάπας για να μπορέσει να βγει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, και δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν τον πάνε ιδιαίτερα τον Τραμπ, έτσι. Δεν είναι και λίγοι αυτοί που ακούνε Τραμπ και τους σηκώνουν. Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν, ας πούμε, πόσο καλό μπορεί να κάνει
κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική και κατ' επέκταση στον κόσμο. Και ήθελα να ρωτήσω τον Μακ Πάπα, ετοιμάζει ο πλανητάρχης καρδιάς μας κάποια φαντασμαγορικά πράγματα για την αλλαγή του χρόνου, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάνει ένα πυροβολισμού σε Μεξικανούς, ξέρω εγώ, αν πετύχει πάνω από 5 Μεξικανούς στα σύνορα, κερδίζει κάποιο μεγάλο δώρο, υπάρχει κάτι τέτοιο? Κοίταξε, δεν ξέρω, δεν θα ήθελα να πω πολλά, because I'm not at liberty to say, γιατί είναι λίγο μυστικά ακόμα τα τι θα γίνει το, for the new year, mm-hmm. αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ναι, θα γίνουνε. Ναι. Δεν μπορείς να αποκαλύψεις έτσι περισσότερα? Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά. Ναι. Όχι, είναι απόλυτα σεβαστό, θα σε πιέσω. Αλλά μπορώ να πω ότι θα πυροβολήσουμε μερικούς Μεξικάνους, but in the legs, όχι να τους σκοτώσουμε. Ναι, ρε παιδί, μαλλί μόνο τώρα, τέτοιες μέρες τώρα Άγιες. Ναι, ναι. Πόσα δάχτυλα στα πόδια χρειάζεσαι πραγματικά? Νομίζω ότι και με δύο γίνεται η δουλειά. Εγώ θέλω να σου πω, μην το πάμε μέχρι εκεί πέρα. Maybe you only need 8. 6 και 4. Ναι. Αν έχεις παραπάνω δάχτυλα στο ένα πόδι. Ναι. Για αυτούς που δεν έχουν. 5 και 3. Ναι. Όχι, νομίζω ότι είναι ένα ικανοποιητικό νούμερο όλο αυτό. Έχω ακούσει κάτι από πληροφορίες ότι θα ξεκινήσει η ανέγερση του φράχτη που θα χωρίζει τις ΗΠΑ από το Μεξικό με την αλλαγή του χρόνου. Ισχύει αυτή η πληροφόρηση? Γνωρίζεις κάτι? Σε μια φαντασμαγορική τελετή που θα αρχίσει σιγά σιγά να σηκώνει το φράχτη με τραγούδια, με ξέρεις, όλο αυτό το. Με την ωραία κατανοητική. Για την ώρα είναι λίγο δύσκολο, because we're not aware of the budget yet. Mm-hmm. Ναι. Αλλά λένε ότι θα ξεκινήσουν με Lego. Ναι. Like little blocks. Αχα. Έτσι συμβολικά. Ναι. Με τα μεγάλα όμως τα Lego, τα μεγάλα, basic, ναι. Όχι τα μικρά. Ναι, 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 ναι. So they're gonna start with that, μια στρώση. Mm-hmm. Για το συμβολικό, για να πάει ο Ντόναλντ και να βάλει, να κόψει το ψαλίδι, mm-hmm. το κορδέλα, πώς είναι. Να βάλει και αυτός που λέμε ένα τουβλάκι, ας πούμε, σε όλο αυτό που πάει να γίνει, έτσι. Yeah, gonna, θα έρθει, θα πάρει ένα τουβλάκι Lego και θα κάνει κλακ. Ναι. And that's gonna be it. Αλλά δεν μπορώ να πω πολλά γι' αυτό. Είσαι σφίγγα, η αλήθεια είναι, δηλαδή λες yeah. λίγα πράγματα. Νομίζω όμως ότι όσοι έτσι θέλουν να καταλάβουν, ότι μπορούν να καταλάβουν όλο αυτό το πράγμα το οποίο περιγράφεις. Ναι. Όλο αυτό το πράγμα νομίζω το καταλαβαίνεις. Ρωτάει ο κόσμος, Μακ, επειδή βεβαίως τα τραγούδια σου έχουν συγκλονίσει ολόκληρη την Ελλάδα, ρωτάει ο κόσμος πότε θα έρθει το επόμενο τραγούδι. Κάποιοι ρωτάνε για τον Πελούνια. Και κάποιοι άλλοι ρωτάνε πότε θα έχουμε το επόμενο τραγούδι σου. Καταλαβαίνω ότι η έμπνευση δεν είναι ένα πράγμα το οποίο πατάς ένα κουμπί και έρχεται. Δεν είσαι το καζανάκι. Δεν ανοίγει τη βρύση. Ναι, δεν είσαι το καζανάκι. Πατάς το δαχνί, ναι, και το κρασί δωρεάν. Ναι, ναι. That's not how it works. Ναι. Δεν είσαι το καζανάκι, πατάς το καζανάκι και φεύγει η έμπνευση, εννοώ. Είναι ένα πράγμα το οποίο έρχεται όποτε θέλει εκείνη. Αλλά έχεις καθόλου time schedule για να μας πεις σχετικά με το επόμενο τραγούδι? Το περιμένει όλη η Ελλάδα, το καταλαβαίνεις. Χωρίς να μπορώ να πω πάρα πολλά, γιατί δεν θέλω να με πιέζετε κιόλας. Όχι, όχι, δεν είναι. Αλλά σε 2 εβδομάδες, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μάλιστα. Εντάξει, θα θέλαμε πάρα πολύ να είναι σε 2 εβδομάδες. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να αποκαλύψεις κάτι. Πάντως όλος ο ελληνισμός θα ήθελε πάρα πολύ να είναι μέσα σε 2 εβδομάδες. Θα ήθελα να πω. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι. I'm gonna do my best. Ναι, ναι. Γιατί και εγώ θέλω να μιλήσω για τον κύριο Πελούνια πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχεις πολλά να πεις και έχεις να τα πεις έτσι, τα χρωστάς, τα κρατάς αν θέλεις όλα αυτά τα πράγματα που θες να πεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τον Σεπτέμβριο συγκεκριμένα. Μακ, να ρωτήσω κάτι άλλο θα ήθελα. Υπάρχει μια ολόκληρη... Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω αυτό το μίσος που έχει με τον κύριο Πελούνια. Έχω χάσει κάποιο επεισόδιο, είναι κάτι που... Αν θυμάμαι καλά, όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει με αυτό που είχε πει ο Πετρούνιας μετά το χρυσό που πήρε, το «Πάμε Ελλάδα», το οποίο είναι σαφέστατα μια φράση, ένα τραγούδι του Μακ Πάπας, και δεν απέδωσε, δεν έδειξε ότι, ξέρεις, okay, το «Πάμε Ελλάδα» το λέω εγώ, αλλά είναι του Μακ Πάπας. Ναι, δεν το καταλαβαίνω όμως γιατί τέτοιο μίσος, ας πούμε. Ναι. Δεν το πιάνω καθόλου. Δεν είναι θέμα μίσους αυτό το πράγμα, είναι θέμα πνευματικών δικαιωμάτων, είναι θέμα, ρε παιδί μου, να μπορέσεις να αποδώσεις τον καλλιτέχνη, να τον δείξεις τον καλλιτέχνη, να πεις, ναι ρε φίλε, χρησιμοποίησα μια δική σου φράση πάνω στη χαρά του μεταλλείου, okay, εσύ το πες πρώτος, εγώ το δανείζομαι. Κάπως έτσι δεν είναι, Μακ?
Who the fuck is that guy? Τι δεν ξέρει. Να μην, άμα δεν ξέρει, αν μην μιλάει, δεν. Τι το λέει με κάθε σεβασμό το λέει. Του λέει του πελούνια, δεν κατάλαβα. I don't want to speak to that guy. Δεν θέλω να μιλάω σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί δεν θα μου πει εμένα τι μου έχει κάνει ο κύριος Πελούνιας. Όλο το κόσμο το είχε. Ναι, νομίζω το εξήγησα όλο αυτό το πράγμα. And the whole world saw what happened. Ναι, ναι. He's got his pajamas on και μου κλέβει τους τοίχους. Το είχαμε πει νομίζω αυτό το πράγμα από τότε. Άντε τώρα με τον κουραμπία, μην ανοίξω το στόμα. Όχι, μην ανοίξω το στόμα. Στη χρειάζεται χρονιάρες μέρες, Μακ, νομίζω ότι πρέπει. Είπα, να. Είπα κουραμπιέ. Ναι, ωραία. Επειδή σε λίγο σε θα. Πολύ αρέσει ο κουραμπιέ. Ναι. Επειδή σε λίγο θα χάσουμε το δορυφόρο. Ναι. Επειδή σε λίγο θα χάσουμε το δορυφόρο και δεν θα έχουμε σημά, ένα τελευταίο πράγμα που ρωτάει ο κόσμος. Με όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται για τον Γιάννε Αντετοκούμπο ώστε να μπορέσει να βρεθεί στο All Star Game, το vote Αντετοκούμπο κτλ. Γνωρίζω ότι εσύ, παρά το γεγονός ότι δεν ασχολείσαι πλέον με τον αθλητισμό, στηρίζεις με όλες τις δυνάμεις την προσπάθεια για να βρεθεί ο Γιάννης Αντετοκούμπο να είναι ο πρώτος Έλληνας που θα βρεθεί στο All Star Game και θα παίξει. Όχι. Στη... Όχι. Εγώ θα ψηφίσει το κουφό. Α. Ο λόγος. Because he's a better player. Όλοι το βλέπουν αυτό. Ο Κουφός, ο Κώστας Κουφός, είναι καλύτερος από τον Κουμπό. Εάν ξέρεις πέντε πράγματα για τον μπάσκετ, βέβαια. Γι' αυτό σε ρωτάς, ένα που ξέρεις, όχι, 5-10 πράγματα για τον μπάσκετ. Είναι πέντε κλάσεις πάνω από το Αντετοκούμπο. Ναι. Ο Κουφός. Για μένα, if you ask me, ναι. Ο Κώστας Κουφός είναι Έλληνας Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Και γιατί δεν το έχει δείξει αυτό το πράγμα στα παρκέ του NBA? Γιατί το πολεμάνε. Ποιοι? Όχι οι άλλοι που θέλουν Κουφός. Δηλαδή He's got enemies, man. He's made enemies. He's talking to the wrong people. Μάλιστα. You know? Ναι. Δεν στηρίζει δηλαδή τον Αντετοκούμπο. Εγώ θέλω το Κώστα το Κουφό. Ναι. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Κάνω ό,τι μπορώ. Μόνο αυτό μπορώ να πω, χωρίς να θέλω να πω κάτι άλλο. Είμαστε. Κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Υπάρχει ένα ολόκληρο PR machine πίσω από το Γιάννη τον Αντετοκούμπο. He's a great player, don't get me wrong. Χρησιμοποιείς το μηχανισμό δηλαδή που χρησιμοποιήθηκε την εκλογή του Donald Trump, αν μπορώ να το καταλάβω σωστά και αν θες να μιλήσεις? Χωρίς να θέλω να πω πάρα πολλά και ναι. Ειδικά για αυτό το θέμα δεν μπορώ να πω τίποτα, αλλά ναι. Είμαστε. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δηλαδή μια τιτάνια προσπάθεια. Και αν έτσι κρίνουμε κιόλας ότι αν δούμε μάλλον τι έγινε στην περίπτωση του Τραμπ, πιστεύω ότι θα. Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Άμα δείτε τον Κώστα τον Κουφό στο All Star Weekend, ναι. Θα ξέρετε πολύ καλά ποιος έχει κάνει τη δουλειά. Μάλιστα. Μάλιστα. That's all I can say. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Μακ, θα πρέπει να σε αφήσουμε διότι ο δορυφόρος σε λίγα δευτερόλεπτα θα μας αφήσει χρόνους, οπότε δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, Μακ Πάπας. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και το 2016. Ελπίζουμε ακόμα πιο δυνατός, ακόμα πιο ερωτικός, ακόμα πιο συγκινητικός και το 2017 με το τραγούδι το οποίο περιμένουμε σε δύο εβδομάδες, όπως μας υποσχέθηκε Μάκη, ο Μακ Πάπας. Remember Alamo. Ευχαριστούμε πολύ το Μακ Πάπας. Καλό βράδυ. Τι έχεις, γιατί έχεις μούτρα? Α, τίποτα, εντάξει, ξέρω. Τι συνέβη? Δεν το νιώθω αυτό τον τύπο. Ναι. Εντάξει, είναι τώρα και εσύ που ξαφνικά λες μου γιατί τετιωμένος με τον. Εντάξει, κάθεται και με βρίζει και εσύ κάθεσαι. Εντάξει, δεν σε έβρισε. Κάθεται και με βρίζει και εσύ κάθεσαι και λες ναι και του μιλάς και δεν έχει τίποτα. Εντάξει. Να ξανάρθω καλεσμένος. Ξέρεις τώρα ότι είναι ένας άνθρωπος λίγο ιδιαίτερος, λίγο άλλης κουλτούρας, άλλης νοοτροπίας. Είναι λίγο αθυρόστομος. Καταλαβαίνεις ότι δεν θέλει να προσβάλλει. Είναι ο τρόπος που εκφράζεται αυτός. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή για να μπορέσουμε λίγο να εκτονώσουμε εδώ πέρα και την κατάσταση στο στούντιο. Σας θυμίζουμε ότι το Collagen Proactive είναι μαζί μας και είναι μαζί μας και μαζί σας για όλους τους ανθρώπους που αθλείστε ή για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έτσι, έχουν περάσει τα πρώτα χρόνια της νιώτης και χρειάζεστε ενίσχυση για τις αρθρώσεις. Έχετε αδύναμα μαλλιά, σπασμένα νύχια, είστε πάνω από 40 και χρειάζεστε έξτρα παραγωγή κολαγόνου στο σώμα σας. Το Collagen Proactive θα κάνει τη διαφορά. Επίσης, σας θυμίζουμε μπορείτε να στέλνετε SMS και να διεκδικήσετε μία από τις δύο βιογραφίες του Τζόρνταν, τις οποίες θα κληρώσουμε λίγο μετά τις 11.30. Γράφετε στο κινητό Sport FM, αφήνετε κενό, όνομα, τεπώνυμο, ακόμα ένα κενό και τη λέξη βιβλίο. Το στέλνετε στο 19.000. Η χρέωση είναι 1 ευρώ και 24 λεπτά μαζί με τον ΦΠΑ.
Λοιπόν, δεύτερο Fight Club, Μάκης Παπασημακόπουλος εδώ σήμερα μαζί μας, μαζί με Κώστα Βαϊμάκη. Λοιπόν, ξέρεις πολύ πόσο αγαπάω Κλοπ. Ναι. Όχι μόνο γιατί είναι προπονητής στην Liverpool, η οποία είναι η ομάδα μου στην Αγγλία, αλλά και διότι είναι ωραίος τύπος, ήταν πάντα ωραίος τύπος και στην Dortmund. Γενικά είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση. Παραχώρησε λοιπόν ο Κλοπ μια συνέντευξη στην Liverpool Echo και έκανε μια ανασκόπηση το 2016, ξεχωρίζοντας τον Κουτίνιο και λέγοντας χαρακτηριστικά για τον παίκτη, φυσικά με τις ικανότητες που διαθέτει ο Φιλίπε δηλαδή. Όλοι θέλουν να του δώσουν την μπάλα και να δουν κάτι καλό να συμβαίνει. Εάν μπορούσα να σουτάρω όπως αυτός, τότε θα το δοκίμαζα συνέχεια. Θα ξυπνούσα το πρωί και θα κλωτούσα την μημένη την μπάλα γύρω-γύρω στον κήπο ή κάτι τέτοιο. Είναι τρομερό το πόσο καλός είναι, είπε για τον Κουτίνιο. Και θυμήθηκε τα σπασμένα γυαλιά του στο μυθικό 5-4 επί της Norwich την περασμένη σεζόν και αποκάλυψε το εξής, λέει. Ήταν ο Μπεντέκε που με σπάσε τα γυαλιά, οπότε μη σπάσε τα γυαλιά μου, αλλιώς θα πουληθείς. Είπε για τον Μπεντέκε. Μάλιστα. Μου σπάσε τα γυαλιά, δρόμο. Τράβα στην Κρυσταλ Πάλας. Εν πάση περιπτώσει, διότι μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα, όχι να μου σπάσει τα γυαλιά. Εν τω μεταξύ, διάβαζα ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τον Μπεντέκη, όπου σε ποια ομάδα πηγαίνει, απολύει το προπονητή που τον φέρνει, έτσι. Τυχερός. Γι' αυτό ενδεχομένως να τον έδιωξε νωρίς-νωρίς ο Κλοπ. Μην την πάθουμε κι εμείς, έτσι. Η κατάρα του Μπεντέκη. Λοιπόν. Τον πήρε ο Πάρντου εκεί πέρα, σου λέει, το τελευταίο κομμάτι του παζλ για να αναστηθεί η Κρυσταλ Πάλας. Ναι, ναι. Βεβαίως. Γεια σου. Τα λέγαμε. Γεια σου. Λοιπόν, έχω επίσης ένα άλλο έτσι ωραίο που βρήκα και θέλω να το συζητήσουμε, επειδή είναι μια που είναι και ο Κυριάκος Σταθερόπουλος εδώ πέρα, που είναι και φαν των σειρών που δείχνει τηλεόραση. Υπάρχει ένα κομμάτι, υπάρχει στο site του Sport FM, οι 10 σειρές με τα περισσότερα downloads του 2016. Όπα. Όχι. Τι? Καταδικάζουμε από όπου και προέρχονται. Ρε παιδί μου. Την παρανομία. Εντάξει. Αυτοί που το κάνουν, ρε παιδί μου. Δεν παίρνουμε απόσταση εμείς από όλο αυτό το πράγμα. Καταρχήν αγαπάμε Κυριάκο Σταθερόπουλο, ο οποίος αυτά τα που ακούτε είναι η προσπάθεια. Δεν του... είναι η μέση του. Ναι, ναι, ναι. Δεν του σηκώνεται και τα γόνατά του. Δεν επειδή δεν έχουμε λαδώσει τα ρουλεμπάνια στη μέση του. Δεν επειδή δεν έχει πιει κόλατζεν και τρίζουν οι αρθρώσεις. Απλά τραβάει το μικρόφωνο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το πόρισμα το έβγαλε φέτος το Torrent Freak, το οποίο είναι ένα site με νέα από το χώρο των Torrent, όπως καταλαβαίνει κανείς. Βγάζει κάθε χρόνο μία λίστα με τηλεοπτικές σειρές με τα περισσότερα κατεβάσματα. Και υπήρχε μία φημολογία, την οποία είχαν βγάλει κάποιοι πονηροί, ότι η νέα εκπομπή του Τζέρεμι Κλάρκσον και της παρέας του, το Grand Tour, η πρώην ομάδα Top Gear, σαν να λέμε, ότι κατάφερε να εκθρονήσει το Game of Thrones από την κορυφή. Λοιπόν, είναι οριακά στη δεκάδα, ούτε δεύτερη δεν είναι η εκπομπή αυτή. Λοιπόν, να πω πριν πω τη λίστα, να πω ότι η κίνηση στα Torrent κινήθηκε σε αντίστοιχα με τα περσινά επίπεδα. Αυτό από ό,τι λέει η σελίδα δεν σημαίνει ότι η πειρατεία έχει σταθεροποιηθεί. Στους περασμένους μήνες πολλοί χρήστες στράφηκαν από τα Torrent σε σελίδες streaming. Εντάξει, και αυτό ενδεχομένως να γίνει πιο έντονο και εξαιτίας του Λουκέτου που μπήκε στο Kikas, το νούμερο 1 σε επισκεψιμότητα site μέσα στο καλοκαίρι, πριν ξανανοίξει το Kikas. Από ό,τι μου είπανε, γιατί εγώ δεν γνωρίζω κάτι σχετικό, ότι έγινε κάποιο Kikas unblock, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Ενδιαφέρον έχω πει, δεν γνωρίζω εγώ κάτι τέτοιο. Δεν. Από ό,τι μου έχουν πει, έτσι. Τυχαία μπήκα μια φορά, σκόνταψα. Λοιπόν, λέει επίσης το ίδιο άρθρο ότι υπάρχει μια στροφή των πειρατών σε βίντεο υψηλότερης ανάλυσης από τα 480 στα 720 και στα 1080, χάρη στη βελτίωση της πρόσβασης υπηρεσίας broadband και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και αποφάσισε το site τέλος να μην δίνει εκτιμήσεις ως προς τον αριθμό των συνολικών downloads ανά σειρά εξαιτίας δυσκολίας στη συλλογή ακριβών δεδομένων. Λοιπόν, η δεκάδα έχει ως εξής. Στην νούμερο 10 είναι το Grand Tour, για το οποίο λέγαμε πριν. Ναι. Είναι νέα είσοδος, είναι καινούρια παραγωγή. Φρεσκού, φρεσκαδούρι. Λοιπόν, το Nine Suites είναι ένατο, ήταν δέκατο την προηγούμενη χρονιά. Ναι. Νέα είσοδος στο νούμερο 8 το Lucifer. Ναι, ασφαλώς. Μεράκλης. Ωραία. Το Vikings είναι στην 7η θέση, ήταν 7ο και το 2015. Δικαίως του Κώστα Βαϊμάκη που το προτιμά. Οι περιπέτειες του Ragnar Lothbrok και των υπόλοιπων Vikings, η οποία όσοι την παρακολουθείτε γνωρίζετε ότι είναι βασισμένη σε ιστορικά στοιχεία, δεν πέρα από μυθοπλασία, δηλαδή έχει κρατήσει πολλά ιστορικά στοιχεία και πολλά στοιχεία από την παράδοση των Vikings. Στο νούμερο 6 είναι το Big Bang Theory, το οποίο ήταν 3ο το 2015, έχουμε μια μικρή πτώση, μια σειρά την οποία εγώ ποτέ δεν
δεν συμπάθησα ιδιαίτερα. Δεν ξέρω εσείς κύριοι εδώ οι δύο αν... Δεν είμαι πολύ μεγάλος φαν. Έχω φίλους που τη βλέπουν φανατικά. Μετά από 10 σεζόν έχει αρχίσει και παραλαμβάνεται. Όσο αδειά να κάνω με την κυρία Πέννη. Εντάξει, οκ. Okay. Στο νούμερο 5 είναι το Arrow, το οποίο ήταν τέταρτο την προηγούμενη χρονιά. Επίσης μια σειρά που δεν την έχω δει ιδιαίτερα. Στο νούμερο 4 είναι το Flash, The Flash, το οποίο ήταν πέμπτο. Ναι. Μαζί είναι αυτά. Ναι. Κολλάνε κιόλας, έχουν και crossover επεισόδια. Πολύ ωραία. Νέα είσοδος για μια σειρά που έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Την έχω, όχι, θα λέγα την έχω κατεβάσει, την έχω νοικιάσει για να βεβαίως, την δω. Ναι. Είναι το Westworld. Ναι. Έχω ακούσει πολύ καλά πράγματα. Είχα δει την ταινία πριν πολλά... γρήγορα. Δεν ξέρω. Ξεφούσκωσε γρήγορα. Είχα δει την ταινία με τον Γιούλ Μπρίνερ, ταινία της δεκαετίας του 70, πότε είναι, πάνω στην οποία είναι βασισμένη η ταινία. Ναι. Πολύ καλή ταινία τότε για την εποχή της. Ναι, ναι. Με τον ξεφούσκωσε γρήγορα η σειρά, δυστυχώς. Ναι. Την περιμέναμε πώς και πώς. Ξεκίνησε με όσα. Ναι. Μπήκε με πολλά γκάζια. Ξεφούσκωσε γρήγορα. Θα τη δω, γιατί την έχω νοικιάσει, οπότε θα καθίσω κάποια στιγμή να τη δω. Αυτό που την έχεις νοικιάσει. Έχω νοικιάσει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο νούμερο 2 είναι το Walking Dead, το οποίο ήταν δεύτερο και την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό το νοικιάζει, φαντάζομαι. Αυτό. Όχι, δεν τον νοικιάζω. Αν μπορώ να το δεις βλέπω, όλα, το στα κανάλια. Στα Fox και τα λοιπά. Ναι, ναι. Ένας κύκλος ο οποίος εμένα προσωπικά δεν μου έχει πάει καλά. Το έχουμε πει και έτσι κι άλλες φορές. Πέρα από κάποια επεισόδια. Νοσηρότητα, πολύ. Σε αυτό το κύκλο κυλάει πάρα πολύ. Πέρα από το πρώτο επεισόδιο του κύκλου και το τελευταίο, το mid-season finale που είχαμε πριν. 22 επεισόδια, κάτσε. Ναι, έχει κάνει τρομερή κοιλιά αυτός ο κύκλος. Πολλές παράλληλες ιστορίες, πολλά πράγματα ψηλοαδιάφορα. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να αγκαζώσει λίγο στο δεύτερο μισό του γύρου, διότι εμένα προσωπικά. Εάν πάντως βοηθάει τους φίλους της σειράς, η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι της σειράς ακόμα και στο κόμικ είναι λίγο αργό. Ναι. Δηλαδή. Γκαζώνει πιο κάτω όμως στο κόμικ. Γκαζώνει εντυπωσιακά. Ωραία, μακάρι το δεύτερο μισό του κύκλου. Άσχημα όμως. Δηλαδή μιλάμε για πολλά γκάζια. Ναι. Να πούμε ότι ο Μάκης έχει διαβάσει το κόμικ. Και συνεχίζω και το διαβάζω. Ναι. Λοιπόν, και στο υπάρχει νούμερο... ακόμα δηλαδή. Συνεχίζει το κόμικ. Έχουν προσπαθήσει να πάρουν κάποιες χρήσιμες αποστάσεις από το κόμικ, γιατί ο δημιουργός του κόμικ συμμετέχει και στην δημιουργία της τηλεοπτικής σειράς. Προσπαθούν να μην ακολουθούν ακριβώς το κόμικ, έτσι ώστε να υπάρχουν πάντα εκπλήξεις σχετικά με τους χαρακτήρες που θα πεθάνουν, γιατί πεθαίνουν πάρα πολλοί χαρακτήρες και στο κόμικ. Ναι. Μέχρι στιγμής το έχουν πάρει αρκετά τίμια. Ναι. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα ολοκληρώσει η τηλεοπτική σειρά το κεφάλαιο αυτό με τον Νίγκαν. Θα έχει ενδιαφέρον γενικότερα, γιατί μετά έρχεται με όσα ένα άλλο ολόκληρο κομμάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Και στο νούμερο 1 φυσικά είναι το Game of Thrones, το οποίο ήταν πρώτο και πέρυσι και νομίζω ότι ήταν πρώτο και πρόπερσι και γενικά θα είναι πρώτο όσο παίζεται. Όχι. Διαφωνείς, ναι. Κυριάκο. Θα ήθελα να σου πω ότι περιμένουμε με μεγάλη προσμονή τον Κόνορ τον Μαγκρέγκορ να δούμε αν θα έχει κανένα χρήσιμο ρόλο στην επόμενη σεζόν. Α, ναι, σωστά. Δεν σωστά, θα έχει αποδίδαμε. Έχει ένα ρόλο στον οποίο δεν μιλάει ο Μαγκρέγκορ. Εγώ αυτό διάβασα. Αλλά μπορεί να κάνει άλλα πράγματα για τα οποία τον έχω εκτιμήσει στο Θα γύρω. Μου πεις και το βουνό δεν μιλάει. Αλλά έχει ένα ρόλο ο οποίος είναι αρκετά σημαντικός στην εξέλιξη της ιστορίας, το βουνό. Ναι. Έτσι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Αυτά λίγο πολύ για τις τηλεοπτικές σειρές που ο κόσμος κατεβάζει μακριά από εμάς. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Εμείς μόνο τις σειρές τις νοικιάζουμε ή τις αγοράζουμε. Ξέρουμε όμως τα κανάλια. Κατεβάζουν, ξέρουμε, τους κάνουμε παρέα. Τους έχουμε απομονώσει αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Δεν θέλουμε καν να τους γνωρίζουμε. Πραγματικά τους λιδωρούμε δημοσίως κάθε φορά που μας λένε ότι κατέβασε ένα επεισόδιο και είδα. Τους βρίζουμε δημοσίως, τους κατηγορούμε, τους καταγγέλουμε στις αρμόδιες αρχές την δίωξη εκλογικού εγκλήματος. Και πίσω και πούπουλα για να τους αλείψουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι είναι σε μόνιμη φάση γιόλο. Λέω εγώ τώρα για να κάνω τι. Βίκτορ Μπάρμπο. Α, ναι! Βίκτορ Μπάρμπο, την του οποίου την κουβέντα είχαμε και χθες εδώ με τον Στέφανο Χάρη. Και γενικότερα είναι έτσι. Το όνομά του παίζει αρκετά δυνατά στα θέματα του Παναθηναϊκού για να δούμε αν θα μπορέσει να σπάσει το συμβόλαιό του. Αν υπάρχει όντως ενδιαφέρον από την Κίνα. Αν το ενδιαφέρον αυτό μεταφράζεται σε χρήματα τόσα ώστε να πει η Κάλιαρη ναι, τον πουλάω. Άρα να μπορέσει να γλιτώσει και ο Παναθηναϊκός από το υπόλοιπο του συμβολέου του και του ενοικίου του, που είναι αρκετά χρήματα. Αυτός λοιπόν ο τύπος για τον οποίο έχουμε έτσι συζητήσει αρκετά μέσα στη χρονιά αποφάσισε σήμερα που είναι έτσι γιορτινές μέρες να μην πάει στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και να μην ειδοποιήσει κανέναν. Δηλαδή και ο Μολέντο ας πούμε δεν πήγε αλλά είχα στην πτήση του, ειδοποίησε, ακυρώθηκε η πτήση από το Παρίσι για να γυρίσει. Τι να κάνει, να έρθει με το αυτοκίνητο.
ειδοποίησε και λέει: παιδιά, ακυρώθηκε πτήση. Εύχομαι να το τσεκάρει αν ακυρώθηκε πτήση. Παίρνει ένα τηλέφωνο και ρωτάει: ακυρώθηκε πτήση. Ναι, οκ, έλα με την επόμενη πτήση. Ναι. Ο Βίκτορο Ιμπάρμπο, επειδή είναι μπαμπακερό, ούτε ήρθε ούτε ειδοποίησε. Γιατί να το κάνει. Εξανείδη στην Κίνα αυτή τη στιγμή και ζει το όνειρό του, ξέρω εγώ, μαζί με τον, από ένα τυχαίο όνομα, με τον Όσκαρ. Πόσο κορόιδα είναι και στην Κίνα πραγματικά, πόσο χρήμα έχουν να ξεπλύνουν ακόμα. Δεν ξέρω εσύ να σου πω πραγματικά, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Προφανώς έχουν κάνει, έχουν εκπονήσει την, το πλάνο τους, το επιχειρηματικό πλάνο, και έχουν δει ότι η αγορά της Κίνας και γενικά της Ασίας είναι πολύ μεγάλη και αρκετά παρθένα για να μπορέσει να αποσβέσει όλα αυτά τα χρήματα που δίνονται με φανέλες, με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση της εικόνας, με διαφημιστικά, με οτιδήποτε, με τεράστια αγορά. Οπότε φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα μυθικά λεφτά που δίνουν για τους παίκτες και στα συμβόλαια των παίκτων και στις αποζημίωσεις της ομάδας από τις οποίες παίρνουν παίκτες, όπως ο Όσκαρ, ας πούμε, τον πήραμε 62 εκατομμύρια. Και άλλους πολλούς έχουν δώσει κάτι 30 και κάτι 40 περιποιημένα. Αλλά το μεγάλο όργιο γίνεται στα ετήσια συμβόλαια των παιχτών. Ναι, εκεί γίνεται πραγματικά χαμός. Γιατί εκεί τους δελεάζουν, ας πούμε, όπως τώρα με το, ο Τέβες, ας πούμε, πήρε μυθικά χρήματα για κάθε χρόνο συμβολέου. Είναι ο πρώτος πιο ακριβοπληρωμένος του κόσμου πλέον ο Τέβες. Και ακολουθεί, λένε, αν Όσκαρ είναι δεύτερος. Όσκαρ είναι δεύτερος και ακολουθεί, λένε, το καλοκαίρι κατά πάσα πιθανότητα θα επανέλθουν οι Κινέζοι με μεγάλη πρόταση για το Wayne Rooney. Ναι. Το οποίο του τάζουν, εάν πιστέψουμε αυτά που γράφονται, 700.000 λίρες την εβδομάδα. Θα γίνει αυτός ο πιο ακριβοπληρωμένος, αν ισχύουν βέβαια τα νούμερα και αν ο Ρούνεϊ πει ναι, που εγώ στη θέση του. Εσύ που είσαι φίλος της United. Εσύ που είσαι φίλος του United, θα ήθελες το Ρούνεϊ να. Τον εμβληματικό αρχηγό, το καμάρι του Old Trafford, να πάει στην Κίνα. Να πάει, γιατί να μην πάει. Ποιος δεν θα ήθελες να πάει από την ομάδα. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Ο Ντεχέα προφανώς. Ωραία. Ο Μιχταριάν. Ναι. Ο Ιμπραήμοβιτς, έστω και για 1,5 χρόνο ακόμα που θα παίξει ποδόσφαιρο. Αν δεν παίξει παραπάνω. Ναι. Δεν ξέρω. Ο Πογκμπά. Ναι. Ο Ερέρα. Υπάρχει. Δεν μπορώ να διαλέξω παίκτες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Μπορώ να σου πω, αν θες, με χαρά ποιους θα ήθελα να πάνε. Θέλω να μου πεις με χαρά ποιους θα ήθελες να πάνε από τη United ή και από αλλού. Δηλαδή κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να φύγουν, ας πούμε, από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, να πάνε κάπου αλλού. Απατεώνες δηλαδή, που θα ήταν καλύτερο ποδόσφαιρο να φεύγουν. Αυτό θες να μου πεις. Εγώ ξέρω ότι δεν εκφράζουν ποτέ έτσι πλην ελαχής των εξαιρέσεων. Ναι. Αλλά δηλαδή, ναι, υπό μία έννοια. Ναι. Αλλά όχι με αυτή την διατύπωση, αλλά ναι. Ναι. Ποιος θα έπρεπε να πάει στην Κίνα, έτσι, στη χώρα των ποδοσφαιρικών απαταιώνων. Πες μου εσύ από την ομάδα σου, από την Αγγλία. Σου πω κι εγώ από τη δική μου ομάδα από την Αγγλία. Μπορεί να πάει με χαρά ο Φελαϊνί. Μπορεί να πάει με χαρά. Ναι. Δεν θα τον κρατήσουμε. Ναι. Το ευχόμαστε κάθε ευτυχία. Ναι. Μπορεί να πάει για λόγους περισσότερο πολιτισμικούς. Ο πάντα φρατούλης Λούξο. Εντάξει, θα λατρευτεί όμως εκεί. Αυτό, δηλαδή. Σαν θεότητα. Γιατί είναι κάτι έξω από τους Κινέζους. Είναι ένας τροφαντός Άγγλος νεαρός. Δεν θα κάνουν αγάλματα αντίστοιχα του Βούδα εκεί για χατήρι του παίκτη. Ναι. Παντού σε κάθε πόλη, ας πούμε, υπάρχει ένα άγαλμα του Σο. Και ξέρεις το καλό, ότι αν πάει ο Σο τώρα που είναι μικρός, ναι, θα είναι στην Κίνα και θα τους λέει. Στην Αγγλία μου το ταλέντο. Αλλά με φοβόταν το σύστημα. Μου κόψαν το. Ο Μουρίν ήταν βαλτός από τους μασόνους. Ναι. Μου κόψαν τον δρόμο. Ναι. Τα λέει τέτοια. Θα είναι ωραίο. Ναι. Μπορεί να γίνει κάτι πολύ ωραίο με τον Λουξό. Ναι. Αν δούμε αρκετά μακριά. Εγώ, ως φίλος της Λίβερπουλ, μπορώ να στείλω πεσκέσεις στους φίλους Κινέζους τον Τζόρνταν Χέντερσον. Ναι, ασφαλώς και μπορείς. Αφού του βγάλω με χειρουργική επέμβαση του περιβαρχιώνει από τον μπράτσο. Γιατί δεν ντροπή να το φοράει. Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Είναι λίγο το βγάζεις αυτό και τα λοιπά, το μπακετάρεις, του λες: παιδί μου, πήγαινε. Σου ευχόμαστε πολλά καλά χρόνια στην Κίνα, πολλά χρήματα να βγάλεις. Μην βιαστείς να γυρίσεις. Ναι. Κάνε δουλειές εκεί, κάνε ταξίδια, κάνε business. Μην βιαστείς να γυρίσεις. Ζήσε το όνειρό σου εκεί. Ο φίλος που λέει ο Ντεπάι, ναι, θα το πω και εγώ με πόνο ψυχής. Ναι. Γιατί τον Ντεπάι τον ψιλοπίστευσα, ας πω την αλήθεια μου. Ναι. Δεν ξέρω γιατί δεν του έχει βγει το όλο πράγμα. Λόγω τρόπου ζωής, ο Ντεπάι είναι φτιαγμένος για να πάει τώρα στην Κίνα. Ναι. Έχω την εντύπωση. Δηλαδή είναι φτιαγμένος. Φαίνεται στο χαρακτήρα του ότι είναι φτιαγμένος να πάει κάπου, θα τον έχουν θεό.
Ναι. Το όχι μέσα του, ρε παιδί. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Θα ήθελα επίσης στην ίδια πτήση, στο ίδιο τσάρτερ που θα στείλω τον Τζόναθαν Χέντερσον, να μπορέσω να στείλω οπωσδήποτε και τον Λούκας. Τον Λούκας τον Λέιβα. Οπωσδήποτε τον Λούκας τον Λέιβα. Τον Μπόβιο των Πλουσίων. Το Μπόβιο ναι, των Πλουσίων ακούω. Ναι, 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 ναι. Και να βάλω και στην ίδια πτήση και τον Μινιολέ. Ναι. Γιατί πάντα χρειάζονται κάποια σταθερά χέρια σε ένα δύο μεγάλο ταξίδι. Κάτσε, μην πρέπει να φυλάξεις θέση για τον Κάριου, σε το πώς πάει. Άκουσα κάποια φωνή, δεν ξέρω. Δώστα μια άδεια θέση, θα χρειαστεί. Ναι. Από Ισπανία, ποιους θα στέλναμε στην Κίνα αύριο το πρωί? Εσύ φαντάζομαι θα έστελνες το Σέρτζιο Μπούσκετς, έτσι. Εγώ όχι, Φίλτς Μπαρτσελόνα φαντάζομαι, ναι, ναι. Οι Φίλτς που έχουν, ξέρεις, κάποια δράμια μυαλού, θα στέλναν ναι. τον Μπουσκέτς. Θα στέλναμε τον Αρμπελόα. Ο Αρμπελόα δεν είναι πια, αρέσει, έχει φύγει, ας πούμε. Ναι, όμως επειδή μιλάμε για την Ευρώπη γενικότερα, θα πήγαινε ο Αρμπελόα. Θα πήγαινε πρώτα απ' όλους ο Κουεντράο. Ξέρεις το θέμα με τον Κουεντράο, πραγματικά. Πώς θα πεις. Όχι, θα σου το πω ακριβώς. Ο Κουεντράο είναι από τους ανθρώπους τους οποίους εγώ τους βγάζω στο καπέλο. Θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί σε αντίθεση με κάτι άλλους που λένε θα πιάσω κι άλλους κορόιδα. Του έχει κάτσει από το πουθενά αυτή η μεταγραφή στη Ρεάλ, ναι. Και έχει κάτσει στη γωνίτσα του. Δεν βγάζει κιχ. Κιχ δεν βγάζει. Ναι. Γιατί σου λέει, μην πω καμιά και με πάρουν πρέφα. Και με παίρνουν στο κυνήγι όπως πέραν το τέρας του Φραγκεστάιν με τις δάδες αναμένες και με πηγαίνουν για σταύρωση. Δηλαδή κάθεται στη γωνίτσα του, δεν ενοχλεί κανέναν και κάνει κάθε βράδυ προσευχή. Παναγία μου, μη με καλέσουν από μάθημα σήμερα, Παναγία μου. Δεν τον καλάσανε φορά της Champions League που είδε στο παιχνίδι που έτυχε, έπαιξε παιδί μου. Και έκανε το χέρι. Έκανε το χέρι και πήγε να στερήσει. Στη Λισαβόνα, ναι, με τη Sporting. Που χρειάστηκε να βάλει τον γκολ μετά. Ποιο το βάλει τον γκολ και κατάφερε να νικήσει η ομάδα? Ο Μωράτα, ποιο έβαλε τον νικητήριο γκολ μετά? Μπεντζεμά. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Έκανε τη βλακεία και. Εντάξει. Όχι ότι η Ρεάλ πήγε και πέρασε πρώτη. Δεν κατάφερε να πέρασε πρώτη. Ισοφαρίστηκε από την Dortmund. Εντάξει, τη έκατσε καλά η κλήρωση. Okay. Τη βλακεία την έκανε πάντως. Το ναι. Βάζουμε σαν να παίξει λίγο, του λένε άντε καψερέ, μπες και εσύ μέσα να παίξει. Τώρα σε κουβαλήσαμε τόσο. Ήρθε στην Πορτογαλία, στην πατρίδα σου. Μπορεί να έχουν τίποτα συγγενείς στην εξέδρα να σε δούνε. Να πούνε να ήρθε το παιδί αυτό με το ηλίθιο μαλλί. Μπήκε, με έπαιξε λίγο κι αυτός ο καψερός. Εγώ εκτιμώ ανθρώπους που καταφέρουν να εξασφαλίσουν τέτοιους απατεώνες. Ναι. Αλλά σε κάποια φάση είναι αυτό το πώς είναι σε κάτι ταινίες που ο εγκληματίας, ας πούμε, καταλαβαίνει το λάθος και προσπαθεί ναι. να φτιάξει την κατάσταση. Ο Κουεντράο με τέτοια κατάσταση. Σου λέει, είμαι απατεώνας, το δέχομαι. Δεν κάνω θόρυβο πλέον, δεν ενοχλώ κανέναν. Απλά αφήστε με λίγο να βγάλω κανένα μηνιάτικο ακόμα. Δεν θέλω κάτι παραπάνω. Δεν είναι, ας πούμε, πώς να σου πω, δεν είναι σαν το Φελαϊνί που λέει, α, εγώ άμα δεν παίζω, δεν έχω χρόνο βασικού, θα πάω αλλού, θα πάω στην Ίντερ. Δηλαδή, κάποια στιγμή λίγο. Και έχουμε 1-3 η τότε να πει. Ναι, παίζει με 10 παίκτες άλλο η Southampton. Νωρίτερα από τη φάση του πέναλτι που το έχασε ο Χάρι Κέιν. Έκανε το 1-3 τώρα και τελειώνει το παιχνίδι, ναι. Να χαιρετήσω με ιδιαίτερη αγάπη τον φίλο που λέει, φαντάζομαι με τρολάρει, αν με τρολάρει, καλό είναι να το κοιτάξει αυτό που μου γράφει. Που λέει, Βαϊμάκη, τροπή ρε φίλε για τον Χέντερσον. Ό,τι κοντινότερο σε Τζέραρντ είναι ξεφτύλα. Ο άνθρωπος που το λέει αυτό, αν δεν είναι συγγενής πρώτου βαθμού του Χέντερσον, που και πάλι ρε παιδί μου, και πρώτου βαθμού να είσαι, η μανούλα του να είσαι, δεν το λες. Λες, Γιώκα μου, σ' αγαπάω πολύ, πραγματικά είσαι, ίσως και μου σ' αγαπάω. Ότι και φυλακή να πας, θα φωνάζω, είσαι αθώος. Ναι. Αλλά η μανούλα του για να πει, Γιώκα μου, είσαι ό,τι πιο κοντινό έχω δει στον Τζέρα. Είσαι καλύτερος, που σου πω. Αλλά ας μην είμαι υπερβολική. Είσαι ό,τι πιο κοντινό στον Τζέρα. Ναι. Η μανούλα δεν το λέει. Θα βάλει τα γέλια. Στην μισή φράση θα πει, Γιώκα μου, είσαι ό,τι πιο. Ναι. Δεν θα ολοκληρώσει τη φράση της. Μην τα λέμε αυτά, παιδιά. Μην τα λέμε. Δηλαδή, μην τα λέμε. Εντάξει, να υπάρχει και λίγο, και λίγο τσίπα που λέμε. Πράγματα, ναι, και λίγο τσίπα. Θα αρχίσω να λέω και εγώ, εντάξει, και ο Φελαϊνί, ώρες ώρες θυμίζει το Ρόι Κιν. Και θα έχουμε τίποτα άλλο. Μην τα κάνουμε αυτά τώρα. Μην τα κάνουμε τώρα αυτά. Ναι. Βεβαίως περιμένουμε και ότι προτάσεις μπορεί να έχετε για παίχτες στους οποίους να φτιάξουμε ένα τσάρτερ της χαράς, να τους βάλουμε μέσα και να τους στείλουμε στην Κίνα. Ένσταση που ναι. λέει κάποιος, εγώ θα έστελνα τον Νάνι μιας και είμαι Βαλένθια. Ναι. Θα σου πω κάτι, ο Νάνι είναι φτιαγμένος για Ελλάδα. Είναι φτιαγμένος για Ελλάδα. Για ποια ομάδα όμως? Μόνο Ολυμπιακό θα μπορούσε να πάει ο Νάνι. Γιατί ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πάει ο Νάνι? Α, ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Δυνατά για ΠΑΟΚ, δυνατά. Εύκολα. Ναι. Μαγεία θα ήταν ο Νάνι στην Ελλάδα. Ναι. Μαγεία.
Θα μάθαινε και τα μπουζούκια, θα μάθαινε και το έξω, ωραία, γλέντια. Ναι. Μια χαρά, γιατί, άσχημα θα ήταν. Ναι. Και μετά α πάει στην Κίνα. Ναι. Να έρθει ένα μισό χρόνο εδώ. Να έρθει ένα χρόνο και τον επόμενο Γενάρη να φύγει. Ναι. Λοιπόν, έχετε στείλει διάφορα πράγματα τα οποία θα τα διαβάσουμε σε λίγο, καθότι πρέπει να πάμε τώρα σε διακοπή. Τέταρτο γκολ η Τότεναμ. Τι έγινε. Ο Ντελεάλη πρέπει να Ντελεάλη. Το βάλε, ναι. Εντάξει, τώρα άνοιξε πολύ το παιχνίδι. Υπάρχει μια κουσία και φάουλ εκεί. Στο ξεκίνημα τη φάση, το αλλά. Βλέπουμε τον Ντάνι Ρόζ. Ο Ντάνι Ρόζ είναι αυτό. Δεν βλέπω κιόλα καλά. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία παλιά του Ντάνι Ρόζ. Και ο άλλη τελειώνει, ωραία. Μας τελείωμα. Λοιπόν, εκτός από το τελείωμα, ο Ντελεάλη τελειώνουμε και εμείς για το ημίωρο. Μόλις επιστρέψουμε, θα κάνουμε την κλήρωση για τις δύο βιογραφίες του Μάικλ Τζόρνταν και θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι τις 12. Λοιπόν, και ήρθε για την κλήρωση. Κυριάκο Σταθερόπουλε, με σταθερή φωνή, όπως ακριβώς λέγεται το επώνυμό σου, θα μας δώσεις δύο αριθμούς από το 1 έως το 28. Δυνατά, καθαρά. 23. Γιατί δίνουμε και το βιβλίο. Βεβαίως, περίμενε. 23 είναι Ηλίας Μπουκουβάλας. Και 19. Λοιπόν, και 19, άλλο. 12. Λοιπόν, και ο Αποστόλης Εγινήτης. Ηλίας Μπουκουβάλας λοιπόν και Αποστόλης Εγινήτης είναι οι δύο οι οποίοι κερδίζουν από μια βιογραφία του Μάικλ Τζόρνταν, πολύ διαβαστερή και πολύ ωραία για την περίοδο των γιορτών. Λοιπόν, και πάμε, αγαπητέ Μάικ Παπασημακόπουλε, να διαβάσουμε μηνύματα τα οποία έχουν στείλει οι φίλοι. Λέει κάποιος για την είδηση με τον Ρόντμαν, ο οποίος αποδείχτηκε φάρσα, αλλά δεν έχει καμία σημασία, έχει την πλάκα της. Λέει και εγώ, λέει, 30 χρόνων άνθρωπος, νιώθω λες έχουν περάσει πάνω από το κουφάρι μου αιώνες, βλέποντας τον Τζόρνταν στα 55 να τον συγγνώμη τον Ρόντμαν. Ο μόνος που δεν πέθανε ακόμα το 2016 είναι ο Άγιος Βασίλης, λέει κάποιος άλλος. Ναι, ναι. Χτυπήστε ξύλο, γιατί το συζητάμε και πολύ πολύ. Ένα θα σου πω, μάγκες, μου κατσεγκόμενα από Θεσσαλονίκη, από Facebook και κάναμε σεξ από Skype, κόλαση. Βγάνει γούστα ο φίλος, χρονιάρες μέρες. Βγάνει ωραία γούστα. Λοιπόν, μήπως με τη Ρόδα θέλουν να περάσουν κάποιο μήνυμα κοινωνικό, ξέρω εγώ, προς Ευρώπας και ουχή μόνο τύπου θα γυρίσει ο τροχός, θα αυτός και φτωχός. Δεν γύρισε ο τροχός. Δεν γύρισε ο τροχός, άρα δεν έχει... Ναι. Ο Brave Star είχε, λέει, το πιο γαμάτο βοηθό που του έπαιρνε τη δόξα, το άλογο που κράταγε μπαζούκα και λεγόταν 30-30. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Να σεβόμα... Ο οποίος ήταν αντίστοιχο σκηνικό με την τίγρη του, με την πράσινη τίγρη του Χίμαν, ότι μόλις έκανε την κίνηση την έτσι και να κάνει τον πάσιμο ο Brave Star, γινόταν δίποδο το άλογο και έπαιρνε την καραμπίνα του. Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει, ο Big Black Klopp, λέει, με το που άνοιξα το ράδιο να ακούσω, ακριβώς λέει, άκουσα το σημείο που λέγε είναι κακό να σταματήσει να την αρμέγεις. Είναι και την Αγελάδα, κάτι λέγαμε νωρίτερα. Νομίζω ότι λέγαμε κάτι για την Αγελάδα, τώρα δεν παίρνω και όρκο. Τώρα εσύ που το έχει στείλει να ζητήσω μια εξαίρεση πρώτου μισάωρου και να σας ζητήσω να ζητήσετε από τον έτο μου που ακούει να αφήσει κάτω τον Κατρούτσο, μπας και συνοηθούμε στα μηνύματα. Αργήσαμε να το διαβάσουμε. Αργήσαμε. Οπότε ο Κατρούτσος νομίζω δεν ότι... Πειράζει. Ναι. 39 είναι ο Πάγκο Ρεγκασμάδες. Καλά, δεν το λες και μικρό παιδί παρόλα αυτά για να παίζει μπάσκετ έτσι σε επίπεδο. Αυτό πάντως που πάνε ψάχνουν τις ηλικίες στο διαδίκτυο και μετά στέλνουν με ύφος τύπου άγδρετε, κλέψατε δύο χρόνια. Που γκουγκλάρουν και το παίζουν μάγκες μετά. Είναι απίθανο, ναι. Είναι απίθανο. Άστα, αυτά παίζει για το voice. Τα έχω πει για το voice και τα έχω γράψει. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, τι άλλο λέει εδώ πέρα. Ζήτησα από τη σερβιτόρα της γειτονιάς να την κεράσω και αυτή δέχτηκε. Είναι καλό σημάδι. Το καλύτερο. Γιατί να μην είναι καλύτερο. Αφού τη ρώτησες και είπε ναι. Ναι. Και στο κρανκ, λέει ο Στέιθαμ, κάνει τον Έλληνα Τσεβ Τσέλιος. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Σωστό. Βεβαίως. Σωστό. Ντένις Ρόντμαν, ο βιολογικός πατέρας, αυτός είναι ο πατήρ σας, άσχετα ποιος σας μεγάλωσε. Λέει ο Κουραμπιάν, το ρουφάς, τα ρουθούνια σου χαλάς. Μας λένε ότι δεν γυρίστηκε στο Κολοσσέο η ταινία, αλλά στη Γαλλία, στην Έριες, αν διαβάζω καλά. Δεν έχει καμία σημασία, για μας είναι το Κολοσσέο. Βαϊμάκη, σύζυγος εδώ και 6 μήνες με ζαλίζει να φοράω τη βέρα μου. Δεν φοράω ούτε ρολόι να καταλάβεις, γιατί νιώθω ότι με σφίγγει, με πιέζει. Πες τίποτα, σε παρακαλώ, σε ακούει. Τι να πω, και εγώ δεν τη φοράγα τη βέρα μου, με μου σφίγγει το δάχτυλο. Ναι. Με καταπίεζε. Το δάχτυλο. Ναι. Υπάρχει το άλλο που το κάνουν ορισμένοι, που φοράνε μια αλυσίδα ή ένα κορδόνι στο λαιμό και την περνάνε εδώ τη βέρα. Ναι. Να την έχουν πάντα πάνω τους, αλλά όχι στο χέρι. Ναι.
Είμαι για πίσα και πούπουλα που μέχρι πρόσφατα σε ποδοσφαιρικές συζητήσεις με φίλους επέμενε ότι ο Όσκαρ θα είναι ο νέος κακά της Βραζιλίας. Μάλιστα. Τον αμπελαλέ, παλέ. Μάλιστα. Χθες πήγα σινεμά μετά. Χθες πήγα σινεμά μετά από 7 χρόνια για να δω Star Wars. Ήταν η πρώτη ταινία Star Wars που είδα ποτέ στη ζωή μου και πέθανε ηθοποιός. Πόσο Ράμσε είμαι. Όχι και τόσο. Ναι, αλλά μην ξαναπάς και πολύ ναι, σύντομα σινεμά. Ναι. Άστο, δηλαδή υπάρχει και το DVD. Μην πας. Υπάρχουν και άλλες διασκεδάσεις. Υπάρχει το PlayStation. Ναι. Άστο σινεμά, ρε παιδί μου. Λοιπόν. Όχι πολύ PlayStation, μπες στο network. Από το να πεθαίνουν οι άνθρωποι. Ναι, ναι, εντάξει. Στην άλλη μεριά. Λέει κάποιος είχε σαρώσει τα βατόμουρα όμως ταινία. Αυτή ναι, που λέγαμε νωρίτερα με τον Double Team. Double ναι. Team. Και ο Ρόντμαν λέει συγκεκριμένα γιατί. Λέει, αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ γιαγιά. Δεν ξέρω πραγματικά γιατί. Δηλαδή, ήταν τόσο εξαιρετική η ταινία που δεν καταλαβαίνω ναι, γιατί. Ναι. Δεν εκτίμησαν την ταινία. Ναι. Όπως δεν είχαν εκτιμήσει και την ταινία Batman και Robin με τον George Clooney. Ναι. Batman, βεβαίως, έτσι. Ναι. Όντως είχαν φάει άκυρο για το Κολοσσέο. Κάπου πριν ήταν συλλογική, προφανώς. Ο Σταύρο Μπλόουφελτ, τι εθνικότητα είναι, αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, στο το κακό του James Bond, ο Σταύρος Μπλόουφελτ. Σταύρος Μπλόουφελτ. Μπορεί να έχει κάποια σχέση με Ελλάδα, όχι. Κάποιος Έλληνας υπήρχε σε κάποια φάση ταινία του James Bond. Ο Κριστάτος. Ο Κριστάτος, μπράβο. Στην Κέρκυρα. Σωστό. Κέρκυρα. Ναι. For all your eyes only. Ναι. Πείτε μου, ποιος έκανε εκπομπή τη Δευτέρα, έχει απίστευτη φωνή, είμαι ερωτευμένη. Τι διόλο μια μέρα δεν κάναμε, ποιος έκανε. Ο Σταύρος έκανε. Όχι. Ποιος έκανε, σε παρακαλώ, τη Δευτέρα. Που λείπαμε, που δεν είχαμε εκπομπή εμείς. Ποιος έκανε τη Δευτέρα. Θα δώσουμε μια απάντηση. Θα το ψάξει ο Σταύρος Κωνοδημίος. Το ψάχνει. Ρε, σε μια μέρα δεν κάναμε κανείς από εμάς, ας πούμε. Και βγαίνουν εδώ πέρα κατευθείαν οι γυναίκες. Δηλαδή, εντάξει. Μας τρολάρει το σύμπαν. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, διάφορα μηνύματα για Μακ Πάπας και διάφορα μηνύματα για τη Ρόδα, όπως το θέμα με τη Ρόδα μας δείχνει πως γενικά σαν χώρα δεν κινούμαστε. Ναι. Καλησπέρα Fight Clubites. Αν στείλω για το βιογραφικό μήνυμα να γράψω που κουβάλας μπάς και την κερδίσω. Δεν έχει ακούσει τίποτα, αλλά αυτό ήταν. Πες ποιος, έχουμε γυναίκα που ρωτάει ποιος. Και έχει στείλει και δύο μηνύματα. Για ποιο πράγμα. Μίλα λίγο σε παρακαλώ να τσεκάρουμε κάτι. Ένα-δύο. Πες το όνομα τεπώνυμο σου, παρακαλώ. Παναγιώτης Κεφαλάς, λέγω. Λοιπόν, για την κοπέλα που λέει ποιος έκανε εκπομπή τη Δευτέρα. Ήταν ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Παναγιώτης Κεφαλάς. Ναι, κάποιος ερωτεύτηκε. Έχει φάει έρωτα. Κάνουμε 15 χρόνια εκπομπή, δεν έχει επιθυμία. Κάνει ένας Κεφαλάς μια φορά που λείπουμε και αμέσως μηνύμα, αλλά ερωτεύτηκα τη φωνή του, καταλαβες. Πέθανε η Αύρα, μάλλον. Μας τρολάρει το σύμπαν. Βλέπεις όμως, γι' αυτό κερδίζει. Όχι, γιατί εσύ είσαι νευρισμένος, ακούει τέτοιο πράγμα, ούτε να ο Καβαλής καλά μην είναι ένα, δουν, δύο, που και να τον δουν που είναι και πεδαράς. Που και να τον δουν που είναι και πεδαράς, λέω. Δηλαδή, από τη φωνή και μόνο αν έχουμε τέτοιο impact, που και να τον δουν. Μάστε, δεν τι έκανε. Πολύ για το promotion. Εσύ τη μανούλα για τη φωνή να ευχαριστήσει. Η φωνή σου έχει κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, είδες, λύνουμε λύση όλα τα πράγματα. Τον έφερε εδώ. Πώς γίνεται εξής, πώς πάει που μου έχουν πει σε κάτι μαγαζιά που χορεύουν κάτι κοπέλες με λίγα ρούχα που κάνουν νόημα και τη φέρουν την κοπέλα μπροστά. Μου έχουν πει, δεν ξέρω, από αυτά κάποιοι συνάνθρωποι μας που πήγαν. Κάποιοι, παιδί μου, ναι. Κάνουν, λέει, με ένα λέιζερ πάνω της και τις κάνουν με το λέιζερ πάνω της και μετά κάνουν λέιζερ στον άνθρωπο για τον οποίο ρώτησε, μου έχουν πει. Ναι. Που κάνουν ναι. Αυτή την κίνηση με το λέιζερ. Ναι. Κάπως έτσι ενήργησε ο Χονδοθήμιος. Φοβερός μάνατζερ Χονδοθήμιος. Μην γελάτε, σας παρακαλώ, δεν μιλάμε σοβαρά, δεν κάνουμε. Λοιπόν. Μεγάλη αλήθεια. Ο Βαϊμάκης παίρνει τόση απόσταση από τα torrent όσο είναι το μήκος του καλωδίου από το router ως το PC. Ναι. Δεν υιοθετώ ναι. Εγώ αυτά τα. Εδώ μήματα. Βλέπω. Καλησπέρα. Λέει να ρωτήσω τον Μάκαρο. Ποπουδέλ, Ελένη Φιλίνη, με Εφη Πίκουλα ή Φιλίδωνο Βλέμμα Ευαγγελία Σαμιωτάκη. Για το Σταύρο του Ολλανδία. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν θα ήταν σωστό. Ναι. Μπορώ να πω όμως πλέον και επίσημα, ναι. Μιας και ερωτήθηκα γι' αυτό, ότι στο φετινό. Φεστιβάλ Καλτ Ελληνικού Κινηματογράφου, στο οποίο θα δώσω και βάλω και εγώ το χεράκι. Βεβαίως. Μου οι επίτιμοι καλεσμένοι, οι άνθρωποι που θα, θα τιμηθούν φέτος είναι η Βάνα Μπάρμπα και ο Χρήστος ο Κάλλου. Μάλιστα. Δίδυμο φωτιά. Δίδυμο φωτιά. Εντάξει. Κόκκινο μωρό μου. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, downloading δεν σημαίνει απαραίτητα παράνομα. Υπάρχει και το νόμιμο το αγορασμένο. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά το νόμιμο το αγορασμένο το downloading μίλησαν. Ναι, να το διευκρινίσουμε. Δεν ήταν άνθρωποι που κατέβαζαν παράνομα. Βεβαίως. Λοιπόν. Τι λέει.
Κατά καημένη Βαϊμάκη, το Vikings είναι βαθμισμένο σε μυθολογία, όχι ιστορία. Αγράμματε. Δεν λοιπόν, στα έχουν πει καλά, φίλε μου. Προς τον αγενή και άσχετο φίλο, να πούμε ότι το Vikings είναι βασισμένο και στα ιστορικά στοιχεία και στη δεύτερη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, είχε μπει μέσα και το History Channel, γιατί την πρώτη δεν υπήρχε. Έχουν πάρει στοιχεία και από τη μυθολογία, βεβαίως, ό,τι είχε να κάνει με τους θεούς των Vikings και με τον τρόπο λατρείας. Αλλά και με ιστορικά στοιχεία για τα ταξίδια που έκαναν στην Αγγλία, για τη Γαλλία, για την προσπάθεια να κατακτήσουν το Παρίσι κλπ. Άμα δεν ξέρετε, μην λέτε πολλά και μην εκφράζετε και έτσι, παρακαλώ. Ένα μεγάλο μέρος των μύθων των Vikings στηρίζονται σε καταγεγραμμένα ιστορικά πρόσωπα, τα οποία τα φούσκωσαν, όπως συμβαίνει συχνά στην μυθολογία. Αλλά υπάρχει ιστορική μαγιά. Δεν είναι όλο αυτό πράγμα. Είναι ένας συνδυασμός ιστορικών πηγών, προσώπων, θρύλων και οι οποίοι βασίστηκαν σε άτομα τα οποία υπήρξαν. Ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ για Dexter, για τι άλλο, House of Cards βεβαίως. Εμείς είπαμε ποια ήταν στο top 10 των downloads βεβαίως. Λοιπόν, λέει κάποιος, βγήκαμε νέτο που γυροφέρνω κάνα μήνα για διάβασμα μετά από αρκετά άκυρα λόγω έλλειψης χρόνου από τη μεριά της. Την ίδια μέρα μου πρότεινε να πάμε για βραδινή έξοδο κάποια στιγμή. Λέτε να ψήνετε? Εγώ λέω ότι ψήνετε. Λοιπόν, έχουμε επιστροφή, δεν ξέρω αν το διάβασες, ναι, αλλά συγκλονίζομαι. Παναγιώτη Κεφαλά, ναι, θα περάσω από τα γραφεία κάποια στιγμή με κεφαλαία, συνεχίζει, ετοιμάσου και εν υπόγραφα εφηρίκουε. Μάλιστα. Νάτα! Νάτα, φτιάχνουμε εδώ πέρα τη ζωή των ανθρώπων, νάτα. Να το ξαναπούμε, ακούει τώρα ο κύριος Κεφαλάς. Λοιπόν, κύριε Κεφαλά, στέλνει λοιπόν η εν λόγω νεαρά, φαντάζομαι είναι νεαρά, Παναγιώτη, μπορεί να είναι κανένα γκίλφ, Παναγιώτη Κεφαλά, θα περάσω καλύτερα από τα γραφεία, ναι, κάποια στιγμή με κεφαλαία γράμματα, συνεχίζει, έτοιμά σου και εν υπόγραφα εφηρίκουε. Τώρα την εφηρίκουε, τώρα θέλετε και πιστοποιητικό γέννησης και φωτογραφία. Σας παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μεταφέρω αυτό που λέτε στον αέρα. Σας παρακαλώ πολύ. Με προκαλείτε. Λοιπόν. Όχι με χαρά, με γλέντια θα πάει ο Φελαϊνή. Ο Τίμιος Βαλένθια δεν πρέπει να πάει στην Κίνα να γίνει αρχηγός της United, πρέπει. Για όνομα του Θεού, γίνει ο Βαλένθια αρχηγός United. Φαντάζεστε να σκάσει καμιά φούσκα εκεί στην Κίνα και να μείνουν άφραγγοι όλοι οι ποδοσφαιρικοί, οικονομικοί μετανάστες με τίποτα δεσμεύσεις λογαριασμού κλπ. Όχι, δεν θέλω να το φαντάζομαι. Ναι. Και αν ο Μπάρμπο, λέει κάποιος, είναι στο Σύνταγμα, δεν έχει καταλάβει τι παίζει και περιμένει να ανέβει στη Ρόδα. Λοιπόν, εντεκάδα προς Κίνα. Ναι. Μινιολέ, όχι άλλο, δεν μπορώ. Ναι. Ιβάνοβιτς, ναι. Λουξό στα άκρα, με Τερζάκερ Σμόλινγκ, ναι. Στα χαφ 30 Όμπι Μίκελ Σβάινστάγκερ Φελαϊνή, Στάριτζ, εξηγεί πολύ τραυματίας, ναι. Γουόλκοτ Άντι Κάρολ, ο απεργός πάχης τα λέει αυτά. Ναι. Έχω διαφωνίες εδώ στην εντεκάδα αυτή. Λοιπόν, τι άλλο έχετε στήσει? Ο Σαχό, λέει κάποιο επίση. Εγώ στηρίζω Σαχό. Εγώ προσωπικά. Μέλο Ρανόκια με πληρωμένα εισιτήρια μπάσκετ μα πριμέρα. Δύο σώμα βεργαρίστα. Ναι. Λοιπόν, εδώ διάφορα μηνύματα που δεν στηρίζουν ιδιαίτερα. Γουέιν Ρούνι, θέλω να πω. Ναι, ο Λούκα, ναι, λέει, πάει ιδανικό στην Ίντερ τώρα το Γενάρη, μην και πότε. Αστέναμε, λέει, Χεσέ Ροντρίγκε και Μπεν Αρφά από Παρί στην Κίνα. Ο Μπεν Αρφά, παιδιά, μια χαρά παίξει. Μια χαρά κι εγώ. Προβληματικός εξαιρετικά. Okay. Φοβερά παίξει ψυχολογίας. Στη μέρα του κάνει μαγικά πράγματα. Ο Βραζιλιάνος κλόουν της Λίβερπουλ όχι μόνο είναι απατεώνας εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά για κάποιο αδιανόητο λόγο είναι και ο μακροβιότερος στο ρόστερ, λέει ο Βλήτο Κορλέον, για τον Λούκας προφανώς λέει. Ναι. Κάποιος λέει, με τα λύπης πλέον από Ισπανία θα έστεινα στην Κίνα τον Μπενζεμά. Ναι. Καμία λύπη, λέω εγώ. Εγώ θα ήθελα τον Άννη, λέει, μια και με Βαλένθια, που άσε να θα ήθελα το Ζηρού. Γιατί είναι παιδιά το Ζηρού? Και γιατί το Τζιτσαρίτο που λέει κάποιο άλλο? Γιατί? Έλατε. Δηλαδή δεν πάει να βρείτε κανένα χειρότερο και στέλνετε το Ζηρού και το Τζιτσαρίτο. Πείτε τη Εφηρίκου να μαζευτεί. Τι ρεζιλίκια είναι αυτά, παντρεμένη γυναίκα. Ωoooh! Γέρο!
Ρόντα, η ιστορία αποκτά ενδιαφέρον. Ω, ενημερώστε κεφαλά. Ω, μάλιστα. Έχουμε μήνυμα που λέει εδώ: πείτε τη Εφηρίκου ένα μαζευτεί, τι ρεζιλίκια είναι αυτά παντρεμένη γυναίκα. Μάλιστα. Αυτά είναι. Τι να κάνουμε, την πλάνεψε η φωνή του κεφαλά. Βεβαίως, τι να γίνει τώρα, βεβαίως. Δηλαδή. Τι να γίνει. Λοιπόν. Τι λέει διάφορα. Ντροπή λίγο για τον Μπουσκέτς. Όποιος τον έχει δει να παίζει live ξέρει. Εννοείς να παίζει live στοίχημα ο Μπουσκέτς, γιατί αλλιώς οτιδήποτε άλλο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τον δεχτώ. Βαϊμάκη, όλα και όλα για τον Κοεντράο είναι ό,τι πιο κοντινό στο Ρομπέρτο Κάρλος από τα δεξιά. Ναι, ναι. Φτιστό. Αν είναι μέσα ο Σο δηλαδή, γιατί να μην είναι και ο Μορένο. Ναι. Μέλο Ρανόκια με πληρωμένα εισιτήρια. Μπα και δούμε άσπρη μέρα, λέει ο Ιωσόν Βεργκάρη. Ναι, συγγνώμη. Τόπο αυτό, ας πούμε. Παναθηναϊκό, θα ήταν εγώ Βέμερ. Ντροπή, ρε εσύ. Ντροπή, άγιες μέρες. Ντροπή, άγιες μέρες. Πραγματικά. Δηλαδή, πρέπει να ντρέπεστε, άγιες μέρες. Αντί να καταλάβετε την πραγματική αξία του Βέμερ. Ναι. Έτσι. Ντέιβιτ Οσπλίνα εδώ. Θα πλέρωνα όποιον υπογράφει για να φύγουν από την Τσέλσι ο Ιβάνοβιτς, ο Πέδρο που μετά τον Μπουσκέτς είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας, Τζόνομπι Μίκελ, Μάτιτς και Κέιχιλ. Το βρίσκω λίγο άδικο, ναι, όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Λοιπόν, τι άλλο. Ο Ιβόμπετ, ο αριστερό εξτρέμ της Άρσεναλ για όνομα του. Όχι δα. Και Τιάγκο Αλκάνταρα. Ναι. Ναι. Βρίσκουμε εδώ πέρα. Τι λέει Βαϊμάκη, ειλικρινά και καθαρά. Σαν ποδοσφαιρική ικανότητα και όχι ηγετική και λοιπά ψυχικά, δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά από τον Τζέραρτ όσο πιστεύει. Επιμένει έτσι. Και στο μέλλον θα το δεις. Ελπίζω ότι είναι ο ίδιος και δεν είναι και δεύτερος. Γιατί αν υπάρχει και δεύτερος που τα υποστηρίζει αυτά. Έχουν επιμένουν πρόβλημα. Έτσι. Έτσι. Εντάξει. Εκτός αν είναι κάποιοι που ανακάλυψαν τον Τζέραρτ, ας πούμε, στο τελευταίο ή ξέρω εγώ δύο χρόνια πριν τελειώσει την καριέρα του. Ναι. Αν είστε μικροί και προλάβατε τον Τζέραρτ στα 34 να παίζει στη Λίβερπουλ. Μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Αν είστε λίγο μεγαλύτεροι και τον έχετε δει στη Λίβερπουλ για πολλά περισσότερα χρόνια, τότε δεν δικαιούστε να λέτε. Επίσης, να ενημερώσουμε τους φίλους ότι επειδή λέτε ότι στο μέλλον θα το δούμε, ναι, ο Χέντερσον δεν είναι 22, 26 στα 27 είναι. Ακριβώς. Ναι, δεν είναι δηλαδή ότι. Έχει μπροστά του μια ολόκληρη ζωή. Ναι, είναι ταλέντο και στην επόμενη εξαετία θα τον δείτε, ας πούμε. Κατάλαβες, ναι, δεν είναι τώρα. Γράψτε λάθος, λέει για Walcott, πάνω νωρίτερα ο φίλος. Τον Άρον Λένον σκεφτόμουν, λέει ο απεργός Πάχιτς, γιατί ο Walcott μου κάνει εντύπωση που λέω. Έχω διαφωνίες. Okay. Εφηρίκου, εμείς γυρίσει σπίτι να κοιμηθεί στα γραφεία του Sport FM σήμερα. Εφηρίκου. Ο Βλάτεβες λέει και μέσα όλα τα κακά την Παρασκευή συμπληρώνονται 100 χρόνια από την άδικη δολοφονία του Ρασπούτιν. Πραγματικά. Ευχαριστούμε που υπήρξες. Ευχαριστούμε τους Bonnie M που υπήρξαν. Ναι. Μπορούμε να στείλουμε τον Didac. Ναι. Δανείζω την πολυθρόνα μου για αντικαταστάτη. Έχει και ρόδες. Μια χαρά θα πηγαίνει πάνω κάτω. Ναι. Κατεβάστε τον ρε με διαβάλλει. Εγώ είμαι μπουμπούκι under 25. Εφηρίκουε. Λοιπόν. Καλά ο Τσαός λέει. Εσύ Βαϊμάκαρε τι έκανες στα Γιάννενα. Εγώ. Εγώ εμένα ρωτάτε. Πού όταν πήγαινα στα Γιάννενα ο άλλος έπαιζε με τον Κεν και την Μπάρμπι. Πλάκα μου κάνετε. Ρε αντιμπουκουβάλες, φάτε κανένα μελομακάρονο. Θα σας τα πάρει και αυτά ο Μπούκου. Καλή χρονιά γατάκια. Πρέπει να είναι μεγάλο ξεφτέρι ο φίλος που κέρασε σερβιτόρα που πίνει τσάμπα. Ναι, αλλά άμα κέρασε. Μίκελ, Φλαμινί, Μπαλοτέλη. Ποιος ο Μπαλοτέλη που πάει να πάρει πρωτάθλημα στη Γαλλία με την Νις. Ναι. Είναι χθες και τον Ντανίλο. Ναι, οπωσδήποτε. Ναι, οπωσδήποτε. Ναι, σκέψω ομάδα που θα έχει άκρα με Ντανίλο και Κοεντράο. Η θλίψη ίδια, ρε παιδί μου. Η λύπηση. Ο κατήφορος. Πώς να το πω διαφορετικά. Πώς να ζητήσω από γκομενάκι που έχω κανονίσει από Facebook να στείλει καμιά φωτό να δω ακριβώς τι παίζει. Έχω φίλο που του βγήκε μπάζο, εγώ και ξέρω. Θα ζητήσεις έτσι, χαρά. Τι θα σου στείλει το θέμα. Δηλαδή, αν στήριξε εγώ τη Κλόντια Σίφερ στα νιάτα τη. Πάμε το καταλάβει. Επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Τον Βέμερ το βλέπω στη Γλυφάδα να κυκλοφορεί. Παιδιά, έχει μαυρίσει από την πουρτε στην Ελλάδα. Μάλλον είναι χειμερινός κολυμβητής ή κάνει σολάριουμ. Κάτι πρέπει να κάνει. Παγιέ, βλέπω πολύ για Κίνα. Παγιέ. Ναι. Γιατί. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει. Όχι. Αντεμπαγιόρ δεν είναι για Κίνα. Ο Αντεμπαγιόρ, ναι.
Μ' αρέσει. Ο Αντεμπαγιόρ είναι για την Εδιψώ, για τα Ιαματικά Λουτρά. Έχει διαφορά αυτό το πράγμα. Μην μπερδεύουμε τους προορισμούς. Θα τον εβουτάνε με σεντόνι δεμένο από σήματα για να μην κουράζεται για τον μόνο του. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχετε στείλει. Α, εξαδέρφη του Κεφαλά είναι, ρε, λένε αυτοί. Όχι, παιδιά, δεν είναι. Με τιμά ότι πήγα και άλλαξα λάστιχα στο αμάξι, τα πλήρωσα 500 ευρώ και από τον πολύ τον πόνο ξαναπέταξα πάνω τα παλιά και έχω στα καινούργια αποθήκη σκεπασμένα με κουβέρτα, μην κρυώσουν. Κεφαλά, τι θα γίνει, ρε ψηλέ, μια φορά κάνεις εκπομπή και θα μας φάσεις γκόμενες. Ζούμε για να δούμε Ρότμαν να τραγουδά στο Κολοσσέο Μάη Σερώνα. Βαϊμάκι, εμένα η δικιά σου φωνή με ταβλώνει. Μη μασάς, Γιώργος. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε. Εσύ μου δίνεις ελπίδα να προχωράω. Πόσο τιμάει μικρό ανυπέρβλητο Θεούλη που σε φωτογραφία νέτου με τα μεμέ έξω και λεζάντα πόσο μου βάζετε έκανε σχόλιο όσο χωράει. να πούμε ότι εμείς παίρνουμε απόσταση από τέτοιου είδους, έτσι, ναι. Δεν υιοθετούμε. Λοιπόν, έχουμε νέα εντεκάδα. Αλμούνια. Ναι. Έχει σταματήσει την μπάλα, νομίζω, Αλμούνια, ρε παιδιά. Και. Ναι. Ντανίλο Κοεντράο, εντάξει. Μετερζάκερ Ραμί, Λεντέσμα, Πέδρο, Χεσούς Νάβας, Καρντόσο, Φάμπρεγκας, Κράουτς. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Κάτσε να δω, συγγνώμη λίγο. Κάποιος μου λέει ότι ο Στέφανος Χάρης είναι αυτός που την πέφτει στο Κεφαλά στα μηνύματα, λέει ο Κώστας. άλλος λέει, τι λέει, τα χάνω και είναι κρίμα γιατί ναι. Μου στείλει διάφορα για Κεφαλά και πρέπει να ψάξω να τα βρω. Λέει μέχρι να απαντήσει η Εφηρίκου, τον έψαχνε στο Facebook αν τις κάνει. Ο Καλογεράκης είναι η Εφηρίκου, λέει κάποιος άλλος. Αν είχαν αυτιά οι καρσονιέρες, θα πέφταν σαν ξερόφυλλα οι βέρες. Ο καλύτερος στίχος, λέει Θανάση Πετρούπολη. Λίγο καθυστερημένο από χθες, δεν έχει σημασία. Είναι πολύ ωραία στίχη αυτή. Mm-hmm. Αν έχετε δει Arrow, τότε θα ξέρετε ότι ο ήρωας είναι από τους μεγαλύτερους γήπες σειρών. Είναι, πέφτει κατευθείαν όπου δει γυναίκα. Ναι, λέει, δεν το έχω δει. Ναι, λέει ο Κυριάκος. Πάντως και στην Κίνα, να μην πάει ο Φελαϊνή, υπάρχει θέση Καλησπεριτζή στο Σετσουάν Πάλας, The Knights Χουσέι Καραγκούνι. Καραγκουνί, ναι. Στείλτε και τον 20χρονο Μιναλά στην Κίνα. Ναι, ναι. Ροναλντίνο, ένα τελευταίο ταγκό στο Χονγκ Κονγκ. Ναι, γιατί να μην πάει κι αυτός. Εντάξει, αυτός δεν θα πάει όμως γιατί είναι απατεώνας. Θα πάει γιατί είναι καβλάντης. Ναι. Μπέκαρτ δεν είναι για Κίνα σε 5 χρόνια όμως. Ναι. Ναι, εντάξει. Έχει να δώσει πολλά ακόμα στο ποδόσφαιρο το ευρωπαϊκό. Ναι. Λοιπόν. Αν έμεσα ο Σο, δηλαδή, γιατί να μην είναι και ο Μορένο. Να, είναι και ο Μορένο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί να μην είναι και ο Μορένο. Κάποιος δηλαδή. Αναφέρει τον Steven Pienaar, παιδιά, δεν υπήρχε πιο τίμιος παίκτης από τον Steven Pienaar. Και πιο δουλευταρά σε αυτή τη δυσμύρο την Everton στην οποία έπαιζε τότε. Λόρδος Μπέντερ, φτιαγμένος για Κίνα. Ναι, είναι φτιαγμένος για Κίνα. Όχι για μπάλα όμως. Είναι για να ανοίξει καμπαρέ, ας πούμε, ο Μπέντερ. Είναι για να ανοίξει εγώ κολάδικο στην Κίνα ο Μπέντερ. Δεν είναι για μπάλα. Ναι. Είναι για να κάνει εγώ το συνοδό συντεμένων κυριών. Αν θες τη γνώμη μου, ο Μπέντερ. Δεν με χαλάει καθόλου, ναι, σαν εικόνα αυτό. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχετε. Πόση ώρα έχουμε. Α, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Πρέπει να φύγουμε. Λοιπόν. Η εκπομπή τα μαζεύει και φεύγει. Ευχαριστή θερμά Κυριάκο Σταθερόπουλο, Σταύρο Χονοθήμιο, Γκέ Σταρ Παναγιώτη Κεφαλά. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δον Ζουάν Παναγιώτη Κεφαλά. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ Μάκη Παπασημακόπουλο. Να σας πούμε ότι αύριο δεν θα έχουμε Fight Lab διότι έχει τον αγώνα του Ολυμπιακού. Ξαναπέστο, ναι. Έτσι. Παναγιώτης Κεφαλάς, πάντα διαθέσιμος για όποια κυρία επιθυμεί έναν γυμνασμένο νεαρό με σεξι αισθησιακή φωνή. Πείτε στον Κεφαλά να στείλει στο Γερασίμου για να κεράσει μπουκαλάκι την Εφηρίκου, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, Fight Club αύριο δεν έχει, διότι έχει τον αγώνα του Ολυμπιακού. Fight Club τελευταίο για τη χρονιά την Παρασκευή. Έχουμε ετοιμάσει με Γιάννη Τσαούση μια εκπομπή με κέφι, χορούς, τραγούδια και πολύ ωραία πράγματα. Οπότε κανονικό Fight Club από τη Δευτέρα, 2 του μήνα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Bye bye. Πες γεια. Γεια χαρά. Γεια.